Παρόν. Παρόν. Μα κονάζει και αυτό το σπίτι και ολιγμένο από όλη είναι άρρωστο. Καμιά εβδομαδία παρούσα. Μακέτο Δημήτριο. Παρόν. Αραβελίνο Διονύσιο. Παρόν. Παρόν. Μοσκόπουλο Ανδρέα. Απόν. Καλά τη Άγγελο. Απόν. Παρόν Διονύσιο. Παρόν. Ρουκοτά Βασίλειο. Παρόν. Παρόν. Λουκέρι Ευαγγελό Σπίτι και ολιγμένο από όλη είναι άρρωστο. Βεντούρα Νέκο. Παρόν. Παρόν. Λουκέρι Ελένη. Ακούσα. Αλαβαντινός Αφήνης Νικόλαος, δικαιολογημένα από όλου. Ματζουράτος Δημήτριος. Από όλου. Έχει σοβαρή δουλειά με κομματική. Ανακοινώνει τα υποψηφιότητες οι βουλευτικές του κουκλές. Δικαιολογημένα από όλου, κύριος Ματζουράτος. Συνοδηλός Μαριάννος Ευάγγελος. Παρόν. Παρόν. Παρακλώος Ευάγγελος. Παρόν. Παρόν. Αμπλιάνος Θεοδόρος. Παρόν. Καπάτου Βασίλειο. Παρόν. Παρόν. Πρεντάνος Διονύσιος. Απόν. Πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρία σύγχυμα απορμήν τον καταστροφικό σεισμό που έτρεξε η Τουρκία και τη Συρία, θα ήθελα να δηλώσω ότι συμπάσχουμε στον ανθρώπινο χώρο της γειτονικής χώρας. Των γειτονικών χωρών, ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καπάτου. Και εκφράζουμε την αμέσως συμπαράστασή μας στους πονεμένους γείτονες, έχοντας και εμείς την αντίστοιχη εμπειρία από σεισμούς, μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί. Να συνεχίσουμε με ερωτήσεις, θέλει να δώσει κάτι ο Δήμαρχος. Παρακαλώ. Προσυμπληρώνοντας το προηγούμενο, επειδή γίνεται μια προσπάθεια σημαντικά από την ΚΕΔΕ, συντονίζει η ΚΕΔΕ και η ΠΕΔ, οι Περιφερειακές Ενώσεις, έχει κάνει ανακοίνωση και έδειξε ότι όσο το δυνατόν συντομότερα στην ανακοίνωση που βγάλαμε και εμείς για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης κλπ. Θα πρέπει να σταλούν τη Δευτέρα να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση της 13 του μήνα και θα σταλούν στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ένωσης σε σύνολο που θα υποδειχθεί για στη συνέχεια θα δοθεί από την στην ΚΕΔΕ για να μοιραστούν και να πάνε στα σημεία στις χώρες όπου χρειάζονται τη βοήθεια αυτή. Γι' αυτό παραλαμβάνω ότι επειδή ο Δήμος μας έχει βγάλει από χθες ήδη ανακοίνωση για την παροχή των ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους, καλό θα είναι όσοι μας ακούνε να επισπεύσουν τις προσπάθειες και μέχρι τη Δευτέρα 13 του μήνα να έχουν δώσει τη βοήθεια αυτή σε ήδη όπως είναι ήδη δικισμού, που θα έχουμε ανακοινώσει σκηνές, κουβέρτες, παντώματα, τέλος πάντων θα έχουμε βγάλει σε ανακοίνωση. Τόσο ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε και εμείς στην πρωτοβουλία αυτή τη ΚΕΔΕ, να πάμε συντονισμένα και να δοθούν τα ίδια αυτά. Εδώ θα συγκεντρωθούν, ναι. Ναι, κάποιες ανακοινώσεις συγκεντρώνονται στο κέντρο κοινότητας του Δήμου. Κέντρο κοινότητας είναι πάνω στα δεύτερο δημοτικό στα προκάτω. Πώς και βέβαια. Θέλετε να δηλώσετε κάτι για αυτό, χωρίς την κυρία Βαντινιέμα. Σαφώς και εμείς συμπάσχουμε στον ανθρώπινο χώρο και στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε αυτά που τραβάνε οι συνάνθρωποι μας στις δύο χώρες. Έχω κάνει μια ερώτηση εκτός υπηρεσίας, μπορώ να ξεκινήσω. Πάνω σε αυτό το θέμα, ευχαριστώ. Και εμείς από την πλευρά μας εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας και στο λαό της Τουρκίας και στο λαό της Συρίας. Είναι αυτονόητο, είμαστε μια περιοχή και εμείς που κατά καιρούς και πρόσφατα έχουμε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές και οι πληγές των σεισμών είναι ακόμα ανοιχτές. Θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι εκτός της αυτονόητης αλληλεγγύης και της συμπαράστασής μας προς τους λαούς αυτούς, θα πρέπει να ζητήσουμε να αρθεί και το απαράδεκτο εμπάργκο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Συρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, που δεν επιτρέπουν ακόμα και την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει σε αυτές τις περιοχές, καθώς δεν αναγνωρίζουν την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Και κατά δεύτερον, η Ένωση Γονέων του Δήμου Λιξουρίου, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της Ανώτατης Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος, συγκεντρώνουμε και εμείς τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης καθημερινά 5.30 με 8.30 στο χώρο του Ανάκαρα, που φιλοξενείται στο Πολιτιστικό Σύλλογο στο ΤΕΗ,
ώστε αυτά να μεταφερθούν με ευθύνη της Ένωσης Γονέων στην Αθήνα και από εκεί η ΑΣΕΜΕ, η Ενότητα της Ομοσπονδία δηλαδή, θα τα μεταφέρει στις περιοχές αυτές, μάλλον στην Τουρκία. Γιατί στη Συρία είναι κάπως δύσκολη και ο συντονισμός και η πρόσβαση. Επομένως, και καλή είναι η πρωτοβουλία που πήρε ο Δήμος, αλλά υπάρχει και παράλληλα η πρωτοβουλία της Ένωσης Γονέων. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Μαγκέ, γιατί θεωρείτε σκόπιμο να το κάνει ξεχωριστά και όχι μέσα στα πλαίσια του Δήμου? Γιατί αυτό είναι από την Ανώτατη Ομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος. Είναι, πώς να το πω, άλλη διαδρομή, πώς να σας το εξηγήσω. Δηλαδή, ο Δήμος μέσω ΚΕΔΕ έχει ένα κανάλι δικό του. Δεν είναι εύκολο να γίνει ο συντονισμός. Αυτό δεν έχει να κάνει δηλαδή με κάποιο ανταγωνισμό, αν θα δοθούν σε μια κατάσταση. Αν είναι σκόπιμο, είναι ευκολότερο. Όχι, εμείς επιλέγουμε αυτό εκεί που υπάρχει αυτή η οργάνωση. Δηλαδή, είναι καθαρά ζήτημα οργανωτικό αυτό. Δηλαδή, σε θέματα προσωπική βοήθεια δεν μπαίνει ποιο το έκανε πρώτο ή ποιο μαζεύει τα πιο πολλά. Αλλά μια κατοπατσία το όπως είμαστε. Το εξούρι δηλαδή είναι πεντανόμενο. Όπως και το εργατικό κέντρο μαζί. Ναι, και το εργατικό κέντρο κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί σας είπα ότι υπάρχει η συνομοσπονδία. Υπάρχει μια διαδρομή συγκεκριμένη. Εμείς θα θέλαμε να πάμε και στη Συρία. Παρακαλώ, κύριε Κουτάκη. Μια όμως μνημονευτήκατε οι λαοί, είναι και οι Κούρδοι της Συρίας, οι οποίοι είναι στη μέση και τους αγνοούν. Λοιπόν, εγώ μια ερώτηση την ώρα. Υπάρχουν ερωτήσεις προς τον Δήμαρχο. Ο κύριος Αραβαντινός, ο κύριος Καβάτος και ο κύριος Ρακοτάς. Να σας πω πάνω στο προηγούμενο θέμα ότι είναι μια αναφορά από έναν διακεκριμένο πολιτικό μηχανικό, αν δεν κάνω λάθος, καθηγητή πανεπιστημίου, το μεσημέρι. Ο κύριος Λεκίδης ήταν ο συγκεκριμένος επιστήμων, ο οποίος έκανε μια σύγκριση της ταχύτητας του σεισμού στο Αλιουσούρι. Τα άκουσες αυτά. Με την ταχύτητα του σεισμού στις δύο χώρες. Και το πτέρυμα. Εντάξει, τώρα είναι μια ανάλυση στην οποία έβλεπε ότι είναι συγκρίσιμη. Συγκρίσιμες ταχύτητες. Για να καταλήξει, αυτό ήταν το συμπέρασμά του, ότι τα κτίρια εκεί ήταν πολύ πιο απείρως πιο εμπάλωτα και κατασκευές απείρως πιο χαλαρές. Μιλήσει για την κινητικότητα. Ναι, για την κινητικότητα. Συγκρίσιμες του Λιξουρίου, η Μητάχυνα, το είπε με το Τουρκία. Θέλω να σας ρωτήσω, γνωρίζετε ότι ο Δήμος Λιξουρίου διεκδικούσε στα Χαδριάτα κάποια στρέμματα, κάποιες θερμαντικές εκτάσεις στο βουνό. Αν δεν απατώμε, κάπου 2.000 στρέμματα ανοίγουν στην κοινότητα κατά την έκταση στο Δήμο. Τι γίνεται με αυτά τα στρέμματα, υπάρχει εκμετάλλευσή τους, δεν υπάρχει? Ερωτώ. Κυρία Πρόεδρε. Να ρωτήσουν όλοι οι συνάδελφοι, παρακαλώ. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε ο κ. Αραβαντίνος. Γιατί είναι σχετικό. Θα σας δώσω το λόγο. Ναι, θα δώσω το λόγο στους υπολείπους και στο τέλος εσάς. Μα για να το κολλήσω. Ωραία. Πείτε. Αν σε επόμενη υπόλοιπη την απαντήρηση. Ναι, ευχαριστώ για την κατανόηση. Στη συνέχεια λοιπόν αυτή τη σύγκριση που έγινε από τον καθηγητή Πανεπιστημίου, είπε ο δημοσιογράφος το εξής, ο δημοσιογράφος που διαχειριζόταν την εκπομπή, ότι αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι σε όλους τους σεισμούς της Ελλάδος τα μεγαλύτερα προβλήματα τα παθαίνουν τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια. Και έχω να πω τούτο, ότι και τελειώνω με αυτό, ότι στο σεισμό που έγινε στην περιοχή μας το 2014, το θέμα αυτό το έθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του τότε Δήμου Κεφαλινίας. Οριακά κατάφερα να πάρω την πλειοψηφία για να το ψάξει, υποτίθεται ο Δήμος, για ποιο λόγο όλα τα δημόσια κτίρια στο Εξουρία έπαθαν ξενιά και απάντηση δεν πήραν ποτέ. Ευχαριστώ. Οι συγκυρμοί είναι προφανείς, γιατί τα δημόσια κτίρια είναι πιο ευάλωτα από ότι το κτίριο που κατασκευάζει ένα ιδιώτης. Ναι, μια ερώτηση έχω να κάνω. Στην αρχή και λόγω των ημερών, λόγω του πολιτικού ψήφου που υπάρχει,
θέλουμε να ξέρουμε αν υπάρχουν συνδημότες μας οι οποίοι έχουν ζητήσει κάποια βοήθεια αυτή την περίοδο, είτε μέσω από βοήθεια στο σπίτι, μέσω της χρόνιας κλπ. Αν υπάρχουν θέματα θέρμασης σε πολλούς σε συμπολίτες μας και αν υπάρχει και ένας χώρος να μπορούν να φιλοξενηθούν αυτές τις μέρες με τον παγετό που θα έρθει. Ευχαριστώ. Κύριε Φωτά. Θέλω να ρωτήσω πρώτα και τον Δήμαρχο τι γίνεται με τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή θέλουμε τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα τεράστιο κενό στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου του Χαρονιάς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και δεν θα ήθελα να γίνει αυτό και εδώ. Σύμφωνα με τον νόμο είμαστε υποχρεωμένοι να τα εκπρόσωπα. Και επομένως θέλω να έχω μια απάντηση από το θέμα. Θα να κάνω μια ερώτηση στον Δήμαρχο. Είχαμε ξανακάνει πάλι ερώτηση αυτή με το κτίριο που υπάρχει πάνω στα καμινάδα στο γήπεδο. Είχαμε πει ότι θα το κάνουμε επισκευή και θα το κάνουμε μικροδότηση. Να μην περάσει και φέτος, να το καλοκαίρι και να παραμείνει πάλι στα ίδια επίπεδα όπως ήταν. Τι έχει γίνει, έχουμε προχωρήσει σε κάποιες διαδικασίες να το νομοποιήσουμε, να το κάνουμε με άδεια ή να φέρουμε. Τι έχει γίνει με αυτό. Αυτό ήθελα να μάθω για να μπορέσουμε να το. Αν δεν έχει γίνει μέχρι τα τίποτα, να ξεκινήσουμε κάτι να κάνουμε. Γιατί είναι εκεί πάνω ένα πράγμα σαν παρελθόν τοπίο. Είναι και ο πάντα αυτό που το ξέρει, παρόλο που είναι το πάντα που το ξέρει, το είναι. Το έχουμε ξανακάνει και πέρυσι από την κουβέντα. Θα δούμε πού θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την πρώτη ερώτηση για τα χαβριάτα, για τα κοινωνικά χωράφια κτλ. Το θέμα γενικότερα με την περιουσία του Δήμου είναι το εξής. Σε όλα τα κίνητα τα οποία είναι γεγραμμένα στην περιουσία του Δήμου, σε πολύ λίγα υπάρχουν τέτοιες ιδιοκτησίες. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τώρα μια μεγάλη προσπάθεια και με την νομική σύμβουλο τη δική μου, την Διευθυντή Πόρτα, και προσπαθούμε κομμάτι-κομμάτι, ένα-ένα από τα ακίνητα του Δήμου, να δούμε πόσα από αυτά που δηλώνουν όλα αυτά τα χρόνια στο ε9 του Δήμου διαθέτουν τα απαιτούμενους τίτλους ιδιοκτησίας, πόσα έχουν τοπογραφικά, πόσα είναι τέλος πάντων καταγεγραμμένα σωστά. Γιατί εκτός των άλλων δεν μπορεί να τα εκμεταλλευτεί και ο Δήμος. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για μια περιουσία η οποία, αν λέμε ότι θέλουμε να την αξιοποιήσουμε, το πρώτο που σου ζητάνε είναι τίτλοι ιδιοκτησίας. Γίνεται λοιπόν μια καταγραφή που πέρυσι έχει ξεκινήσει και κοιτάμε να δούμε τους τίτλους ιδιοκτησίας και σε εκείνα που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας να δημιουργήσουμε τίτλους. Γιατί δεν αρκούν ούτε οι τίτλοι της εκκλησίας, ούτε άλλοι τίτλοι. Πρέπει να έχεις συμβόλαια. Επομένως, και για τα καμιναράτα αλλά και για τα υπόλοιπα, και συνδέω αυτό με την τελευταία ερώτηση για τα καμιναράτα, που και εκεί έχει ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, όπου θα πρέπει να φτιάξουμε τίτλους ιδιοκτησίας και για τα κίνητα και του Δήμου, συμπεριλαμβάνεται μέσα και το κτίριο, το οποίο θα φτιάχνουν τίτλοι και στη συνέχεια θα πάμε να κάνουμε νομιμοποίηση. Και επισκευή. Εννοείται, ναι. Δημαρχία Πάθμου, η Εκκλησία Εκκλησία. Αποτελεί νόμο του κράτους. Ναι. Από πού και ως πέρα αποτελεί η Εκκλησία. Δεν αποτελεί, να το πούμε έτσι, ένα ισχυρό έγγραφος, οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδοτικό θέλει να το βάλεις. Άρα το πήγε, άρα το ρίζει. Αλλά η Εκκλησία, είναι η Εκκλησία. Ναι. Και αυτή τη στιγμή δεν το αφισβητεί κανένας, γιατί δεν αποτελεί. Αυτή τη στιγμή δεν το αφισβητεί κανένας, έτσι όμως, για να το πούμε αυτό που δεν το αφισβητεί κανένας, θα πρέπει ο Δήμος να έχει τους τίτλους και να βγει μέσα από μία δικαστική απόφαση.
ότι δεν το αφήσει κανένα. Γιατί είναι πολλέ περιοχέ όπου, όπω ξέρουμε, χωρί τοπογραφικά, χωρί συνταγμένε, χωρί τέτοια, λέει ο άλλο ότι δεν είναι μέχρι εκεί, είναι μέχρι εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια, μια συντονισμένη δουλειά, να καταγραφούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και να νομιμοποιηθούν, να τα έχουν ω τίτλου. Πριν πα στο επόμενο, σαν παρεπόμενο αυτή τη απάντησή σου, θέλω να πω, να ρωτήσω, το ίδιο καθεστώς έλλειψης τοπογραφικών, τέλος πάντων, τίτλων ιδιοκτησίας ισχύει και για τα 150 στρέμματα στο Μετόχι, που και αυτά κάποια στιγμή μπήκε ένα μεγάλο ζήτημα αξιοποίησής τους, με συγκεκριμένη πρόταση, τότε από τον πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Έρτσο. Ισχύει και εκεί έλλειψη, δεν υπάρχει καθεστώς. Δεν θυμάμαι τη λίστα τώρα, δεν θυμάμαι τη λίστα, να μην λέω ότι αν υπάρχει τοπογραφικό, υπάρχει μια ποσότητα. Τοπογραφικό υπάρχει ένα πολύ συνδεδεμένο, δεν είναι με το. Και υπάρχουν και τρίτοι. Αλλά εκεί δεν θυμάμαι, πιστεύω και εγώ ότι υπάρχουν. Υπάρχουν τρίτοι μεταβάσει βεβαιότητα. Και μια τέτοια. Θυμάμαι ώρα το ότι έχουμε τίτλου, θυμάμαι ότι έχουμε για το Μετόχι, αυτό το λέει και ο Βασίλης, το θα δοκιμάται προφανώ. Έχουμε τίτλου. Και είναι όμω σε 3-4 ακόμα κίνητα που έχουμε τίτλου στην Ιδρυσία. Μια τέτοια με την κουβέντα με τα Μιχαλητσάδη. Με τα Μιχαλητσάδη. Με το περίπτερο, έχουμε πει τι γίνεται. Με το περίπτερο είμαστε σε διαδικασία για να κάνουμε την αγωγή. Το ερώτημα είναι το εξή. Πολιτικά, εκτό από την αγωγή. Έχω πει ότι είμαι πρακτικά εγώ και θα το κάνω συμφωνία επιζώντες σε σχέση με την καταστημία που είναι το πράγμα. Ήταν σε πλήρη γνώση και της Εκκλησίας των Μοριανών, άσχετα που ήταν τοποθετημένο στο συμβόλαιο, ότι μεταφέρθηκε εκεί που μεταφέρθηκε το κύριο. Σε γνώση του, αυτό είπα να αρνηθούν. Επομένως, έχω πει και απρόγιατο δεν έχει έρθει σε επαφή μαζί μου. Έχουν μεταφερθεί αυτά που είπες, το έχω πει και στον δικηγόρο. Απλώς τώρα πρέπει να τελειώσουμε ένα-δυο άλλα θέματα που είναι στην περιουσία και αμέσως μετά θα πάει. Αλλά θέλω να πω και το εξή. Και θα σας φωνάξει βέβαια. Θέλω ήδη να πω, γιατί τον έχω ξεχάσω, ότι ο Μάκης Αυτοκράτος πάντως ήδη είχε φέρει εδώ ένα φάκελο που είχε, μας το είχε παραδώσει όλα τα στοιχεία. Επομένως, όταν θα πάμε σε αυτό, θα φωνάξει και εσύ να είναι. Θέλω όμως να πω, Δήμαρχε, ότι υπάρχει και το Δημοτικό Συμβούλιο που πρέπει να εκφράσει ομόφωνα την αντίθεσή του με τις πρακτικές της Εκκλησίας. Διότι η Εκκλησία τώρα δεν θα έρθει ύστερα από 50 χρόνια να μας πει πως είναι δικό της το περίπτερο. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το βάλουμε σε μια αμέσως προσεκτικό συμβούλιο και να καταδικάσουμε, ομόφωνα και σαφώς την πράξη αυτή τη. Όχι τη Εκκλησία, των εκπροσώπων τη Εκκλησία, οι οποίοι το διδίκουν γιατί δεν ξέρω ποιοι και πόσοι και γιατί. Τόσα χρόνια δεν το ξέρω. Με την έναρξη λοιπόν τη διαδικασία για το συγκεκριμένο, θα γίνουν αυτά και στο σχόλιο θα το συζητήσουμε και η δική σα κατάθεση που είναι σίγουρα σημαντική θα υπάρξει. Ωραία. Σαν να το πω. Ποιο είναι ο δικηγόρο. Η Αγγελική. Δεν έχουν βάλει άλλο δικηγόρο που δεν είναι Αγγελική. Όχι. Δεν το έχουμε ξεκινήσει διαδικασία να θα ορίσουμε τον δικηγόρο. Θα το προετοιμάσει και δική το θέμα, θα μιλήσει μαζί σα, θα μιλήσει με τα συγκεκριμένα όλα τα στοιχεία και θα δούμε μετά αν θα μιλήσει. Σε αυτή τη στιγμή ποιο είναι ο Δήμο ή το η Εκκλησία. Ο Δήμο. Άρα δεν μπαίνει μέσα κανένα. Όχι. Εντάξει, για να ξέρω. Και μάλιστα ο Δήμο πρόσφατα τον νομιμοποίησε κιόλα. Όπου δεν υπήρχε άλλο με του εξωτερικού κοινού του χώρου κτλ. Με το η αμαρτία του Δήμου που είναι η μειωστή που είναι στο άπειρο, είναι ότι δεν είναι ακριβώς στη θέση που έχει εκδοθεί άλλη, γιατί αυτό είναι. Ναι, άρα είναι. Αυτό και ότι έχει χρησιμοποιηθεί άλλο 300 εντραγωγικά εσωτερικά από τις διαμορφώσεις χωρίς. Η Εκκλησία λέει ότι κατά τα 2/3 έχει χτιστεί το οίκημα πάνω σε οικόπεδο του κόσμου. Αυτό περίπου δεν ισχυρίζεται. Ναι, κατά παραπάνω τα 2/3. Ότι μόνο 10 τετραγωνικά είναι από το παλιό οικόπεδο. Όταν μας ενδείξατε το οικόπεδο, ξεκίναγε από τον δρόμο και έφτανε μέχρι κάτω, γιατί υπάρχει και εκεί συνέχεια της Εκκλησίας. Ναι. Δηλαδή από κάτω είναι η ιδιοκτησία της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν κανείς δεν τον ενοιάζει που θα πάει. Ναι. Και δεν ήταν και τόσο βλάκας ο τότε δήμαρχος να θέλει να φτιάξει ένα περίπτερο που να βλέπει στα γυπούρια ενώ είχε μπροστά του τη θέα. Ναι, λοιπόν, μην τρελαθούμε κιόλας, δηλαδή.
Λοιπόν, να απαντήσω. Για να μην διακόψουν πάλι οι δήμαρχοι, ο κύριος Αραβαδινός θέλει και μια ερώτηση. Να τη συμπεριλάβετε όλες για να μην βγαίνουμε προς πίσω. Θέλει κάποιος άλλος ερώτηση. Πάμε με έναν ιερμό τώρα. Ναι, τρώω. Κύριε Αραβαδινέ, με παρακαλώ. Υπήρξε ένα project το οποίο το είχαμε συζητήσει στην αρχή τη θητεία τη Δημοτική Αρχή. Πολλά υποσχόμενο για δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο Μωράτι. Για δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο Μωράτι. Αυτό μάλλον έχει την αρχή στον αέρα, νομίζω. Δεν υπάρχει καμία, τέλος πάντων, στον ορίζοντα κανένα φως για υλοποίησή του. Από πέρσι, όπου υπήρχε μετά τον πόλεμο, όπου είχαμε τα θέματα της εκτόξευσης των τιμών, έχουμε κάνει μια τιμά στο Υπουργείο Ιστορικών, στο τμήμα, στο Φιλόδημο, για να προσαρμογή των τιμών. Διότι καμία εταιρεία δεν πρόκειται να έρθει να δώσει προσφορά με αυτές τις τιμές, οι οποίες είναι πολύ παλιές. Και από την άλλη, είναι θέμα το οποίο, αφού λυθεί αυτό, θα πρέπει μετά να βγάλουμε τον διαγωνισμό. Δεν έχει νόημα να σηκώσουμε ένα διαγωνισμό. Εμείς είμαστε τη μετά, θα έχουμε νόημα να σηκώσουμε ένα διαγωνισμό, ο οποίος θα είναι άγνωστος. Γιατί οι τιμές έχουν αλλάξει πάρα πολύ, τουλάχιστον 40% πάνω. Σε ποιο ορίζοντα δηλαδή υλοποιείται αυτό περίπου. Περιμένουμε να δούμε. Γιατί αν λέμε το 30-40% σε αυτό το έργο που είχε και συμμετοχή ο Δήμος, μιλάμε ότι είναι κοντά στις 100.000 παραπάνω. Επομένως είναι ένα μεγάλο ποσό, το οποίο δεν έχει εξασφαλίσει το πρόγραμμα από πού θα δοθούν. Και το σχετικό ότι ο Δήμος θα πρέπει να βάλει γύρω 40.000, αν χρειάζεται να βάλει και άλλες 100.000, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλύψει μετά τα θέματα του πρόγραμμα. Λοιπόν, για την ερώτηση για τα πρακτικά, θα μιλήσουμε εκτός και αν έχει κάποια απάντηση τώρα. Θα προτείνει να μας δώσει, γιατί πρέπει να δούμε ένα μεγάλο όγκο. Σχετικά με το πώς θα καταγράψουμε όταν ήταν με τηλεδιασκέψεις, δηλαδή υπάρχουν κάποια πρακτικά ζητήματα, είχαν έρθει σε επαφή με κάποια γραφή, αλλά δεν πρέπει να βρούμε το υλικό. Είναι πιο εύκολο με τηλεδιασκέψεις, γιατί καταγράφει είναι πλήρω. Εντάξει, θα μας βοηθήσουν εδώ. Εντάξει, δεν στην πέμπα σπίτως. Λοιπόν, ναι, αν υπάρχει κάποια εταιρεία συγκεκριμένη που το κάνει αυτό, να το δούμε. Τότε το είχαμε δώσει και από μόνοι το φωνηθήκαμε και μετά και ένα κοινό να διευθύνει. Αν υπάρχουν λοιπόν, να σου ρωτήσω ο Βασίλης ο Καπάτος με θέματα θέρμανσης. Με θέματα θέρμανσης, αυτό καθ' αυτό, δεν μας έχουν ζητήσει για τα σπίτια τους ότι υπάρχουν θέματα. Τουλάχιστον σε εμάς εδώ. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι περισσότερο ο αντιδήμαρχος ο Γάλεμα, που έχει πιο πολύ απευθείας σχέση με την Βρόνια, με την βοήθεια στο σπίτι που μιλάει και ο κόσμο. Κάποιοι δημότες μας που είχαν θέματα, όπως και που έχουν κατά καιρούς, είτε με ρούχα, είτε με βοήθεια σε τρόφιμα, είτε με βοήθεια... Πες μια εβδομάδα, ένας μας ζήτησε να κάνει με τη γυναίκα του μπάνιο γιατί δεν είχε σπίτι ζεστό νερό. Τους εξυπηρετούμε στις εγκαταστάσεις του Δήμου και έχουμε κέρδισες όπως και αυτή, και την πλασιμονική, αλλά και στα άλλα θέατρο που έχουμε θέρμανση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις τέτοιες. Εμείς αυτή τη στιγμή ότι έχουμε τη βοήθεια στο σπίτι και έχουμε την κέντρο κοινότητας και τα δύο βοηθάνε ένα τον άλλον και απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας που έχουμε ανάγκη. Για την ώρα, τα 55 άτομα που είναι στη σύντηση και 40 άτομα που προσφέρουν καθημερινά φαρμακευτική περίθαλψη και 120 της καθαριότητας, έχουμε μόνο 3 άτομα που έχουν πρόβλημα με τη θέρμανση αλλά αρνούνται κάθετα, δεν θέλουν καμία βοήθεια. Και είχαμε ενημερώσει όλοι αυτές οι οικογένειες, όποιος έχει θέμα, να απευθύνεται στη διευθύνση σε αυτές τις κέντρο κοινότητας και στο βοήθεια στο σπίτι, να παρεμβαίνουμε να βοηθήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα
που είχε ζητηθεί από εμάς και να μην το είχαμε κάνει. Ξανά λες για την Δήμαρχη τα νούμερα που στην αρχή. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε στη σύντηση, ταΐζουμε κάθε μέρα 54 άτομα. Έχουμε νοσοκόμα που βλέπει 40 άτομα και έχουμε καθαριότητα ναι. Και περιποίηση στο σπίτι, στα σπίτια τους κλπ. Γύρω στα 120 οικογένειες. Μέσα σε αυτούς 120 γιατρέ, είναι και αυτοί που αναφέρονται για σύντηση και αυτοί που αναφέρονται για νοσοκόμα. Κάποιοι από αυτούς, κάποιους από αυτούς είναι μέσα, ναι. Δεν είναι δηλαδή αθροιστικά 120 σύντομα 54 σύντομα. Όχι, όχι. Προχωρούμε στην ημερήσια διάταξη. Πρώτο θέμα είναι η έγκριση πρώτης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων Δήμου Μητσουλίου έτους 2023. Απόφαση Περιστικής Επιτροπής, Δημάρχη. Πρόκειται για την τροποποίηση που έγινε, γιατί άλλαξε το ποσό και είναι επανένταξη του έργου της Ακουπατάς της Ενεργειακής Αναβάθμισης των Δημοτικών Χώρων της πόλης Μητσουλίου, όπου στον προϋπολογισμό τον αρχικό που είχε γίνει 931.000 και είχε εγκριθεί, ανέβηκε 400.000 περίπου και έτσι πρέπει να τροποποιήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα, να προσθεθεί το ποσό αυτό για να προχωρήσει στη συνέχεια τη δημοκράτηση του έργου. Υπάρχουν ερωτήσεις. Δεν έχω ερώτηση, μια νομική τοποθέτηση. Τοποθέτηση, ο κ. Σαραβενός είναι να τοποθετηθεί. Όχι, όχι. Κύριε Ρούπα, παρακαλώ. Θέλω να πω στον κύριο Δήμαρχο και το είχα ξεπεράσει και τότε. Μέσα σε αυτή την παρέμβαση προβλέπεται η αλλαγή των φωτιστικών ιστών της πλατείας. Και τότε και τώρα είχα πει ότι αυτά είναι έργα γενικά. Συγκριτικά βέβαια, έτσι μην τρελαθούμε. Ξαναλέω το θέμα. Στην κεντρική πλατεία της πόλης καταλαβαίνω στον δρόμο να βάλω πλαστικά. Στην κεντρική πλατεία της πόλης αυτά τα στοιχεία θεωρώ ότι είναι αναγκαία να μείνουν. Και προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, εάν δεν συμφωνεί ο Δήμαρχος, να το αποφασίσω. Να μείνουν αυτά που είναι τώρα. Είναι σάπια. Τα παντεμένια. Ναι. Και πολύ επικίνδυνα. Σε σίγουρα δηλαδή. Ναι. Πάλι θα τα έχουμε ενισχύσει εσωτερικά αρκετές φορές στον κόσμο. Μα δεν σε αφήσει εσωτερικά, εξωτερικά σε αφήσει. Όχι όμως, από μέσα έχουν σπάσει και έχουν μπει ενισχυτικά σήμερα. Αυτά που είναι στην πλατεία, τα μεγάλα. Από τη μέση και πάνω δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, άμα είναι θέμα ασφαλείας. Αλλά... είναι κυρίως θέμα ασφαλείας. Κυρίως θέμα ασφαλείας. Και άμα δεις, είχε γίνει τροποποίηση και παλιότερα και με το σεισμό που είχαν σπάσει πάνω. Απάνω. Και βάλαμε ναι, διαφορετικό με βίδα. Τότε ναι, και νομίζω, ναι, αλλά είναι και κάτι όμως. Ναι, είναι και στη, από τη μέση και πάνω δηλαδή έχουμε θέμα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ελεγχθήκαν. Αυτά ελεγχθήκαν 2005, έχει προσωπική άποψη, Δήμαρχε, ότι έχουν σαπίσει. Έχω δει γιατί τα έχουμε κατεβάσει. Και μάλιστα άνω από ό,τι μου είπαν και τα παιδιά, ότι είναι επικίνδυνο. Εκεί κυρίως όπου έχουν γίνει παρεμβάσεις και τρύπες μετά τους σεισμούς που έχουν μπει, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Οι διασκολώνες δηλαδή είχαμε στην παραλία, αλλά πιο μικρός διακοπτός. Ξεπέφτουμε όμως στο πλαστικό, παιδιά. Ξεπέφτουμε στο πλαστικό. Ωραία, το καταλαβαίνω στην ένταση της πόλης. Να κάνει μια παραγόρηση. Άρα στην κεντρική πλατεία. Να πάρουν τόσο ψεύτικο. Τώρα πλέον όλα βγαίνονται σε τέτοια... Δεν είναι μόνο έτσι, παιδιά. Βγάζουμε και κλασικά. Τα χιτήρια δεν έχουν σταματήσει άλλο. Βγάζουν ομαντεμένα. Πώς δεν βγάζουν. Δεν έχουν δηλαδή, μήπως κάνουμε ένα σωρό αναγκηματικούς φέρνουν. Μήπως το ίδιο σε αντίγραφο το βρούμε. Θα το δούμε. Κύριε Μαλιάνο. Δεν καταργήθηκαν σε αυτό που λέτε, υπάρχουν και τα γαλβανισμένα. Οπότε αυτά είναι κάπως ανθεκτικά στις ιατρικές συνθήκες. Το μαντεύει είναι δόκιμο υλικό. Ναι, τέλος πάντων. Είναι κοντρή διάρκεια το πάθος. Ναι, εκτός από το μαύρο σίδερο υπάρχει και το γαλβανισμένο. Μπορεί να αντέξει περισσότερο στον χρόνο αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Αλλά το μαντεύει είναι μαντεύει.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα της τροποποίησης τεχνικού προγράμματος, εμείς θα εστιάσουμε σε δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι έχει απαλληφθεί ο όρος ενεργειακή αναβάθμιση και έχει μείνει μόνο η αποκατάσταση του κοινοχρήσιμου χώρου. Και αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με περικοπή επί των αρχικών εγκεκριμένων μελετών. Όχι, μα δεν έχει. Το έργο είναι αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση, νομίζω στον χώρο. Ναι, και εσείς που κόβετε το ενεργειακή αναβάθμιση, γιατί δεν μπορείτε να αποκατάσταση. Έτσι καλά. Α, γιατί άλλαξε από την. Ναι, την... και αυτό άλλαξε την... να κάνει με περικοπή εργασιών. Όχι, όχι, είναι θέμα τίτλου. Μόνο που στην επανένταξη. Άρα και... τυπικό θέμα, δεν είναι ουσιαστικό. Ναι, όχι, περιλαμβάνουμε μέσα και όλα τα ενεργειακά. Καλώς. Το σημαντικότερο όμως για μας είναι ότι εμείς δεν έχουμε καθόλου σαφή εικόνα για ποια αναβάθμιση κοινοχρήσιμων χώρων μιλάτε. Δεν μας έχει έρθει ποτέ κάποιο σχεδιάγραμμα που να αναφέρει συγκεκριμένα για ποιους δρόμους, για ποιες πλατείες, κάτι δηλαδή πιο λεπτομερές. Και καλούμαστε εμείς τώρα να, όχι μόνο να το αποδεχτούμε, αλλά να αποδεχτούμε και την τροποποίησή του. Και θεωρούμε και απαράδεκτη όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται και για λόγους προϋπολογισμού και την αύξηση εμείς. Πώς θα την ψηφίσουμε από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πώς θα διατεθούν αυτά τα χρήματα, πού ακριβώς. Δηλαδή είναι κάποια εύλογα ερωτήματα που μας κάνουν εμείς να παίρνουμε αποστάσεις από αυτή την αναμόρφωση τέλος πάντων και γι' αυτό το λόγο το καταψηφίζουμε. Να πω ότι αυτό το πρόγραμμα είχε έρθει πολύ νωρίς στο Δημοσίου, είχε έρθει και με συγκεκριμένα τα σημεία με τα οποία γίνεται. Επομένως, είναι γνωστό που γίνονται οι παρεμβάσεις. Δεν είναι άγνωστο. Γιατί, όπως θυμάστε, είχε καθεί το 2021 μέχρι να προχωρήσουμε στις διαδικασίες. Αλλάξαμε τιμές που έπρεπε να διορθώσουμε. Ζήτησε και διαχειριστική κάποιες αλλαγές να κάνουμε όσον αφορά την καταγραφή στο ποσοστό έργου προμηθειών κτλ. Και εντάξει, μπήκαν μέσα και οι αλλαγές στις τιμές, σε όλα τα υλικά, γι' αυτό ανέβηκε. Επομένως, το ότι δεν ξέρετε που είναι, προφανώς και ξέρετε, διότι μπορεί να με θυμάστε γιατί είναι συγκεκριμένα τα σημεία. Μπορώ να σας πω δηλαδή, γιατί είχαμε πει και είχαμε ψηφιστεί, ότι είναι παρέμβαση στην πλατεία Ρίζου Σπαστών, πλατεία Πεσόντων, την παλιά παιδική χαράψη του Δημαρχείου, την πλατεία Αγίου Δημητρίου πάνω εδώ στην γειτονιά προς το μουσείο, είναι στην πλατεία στο κοινό στο χώρο που είναι ο πεζόδρομος της Μαραθώνος, και είναι και όλος ο δρόμος, όλα τα πεζοδρόμια από την κεντρική λεωφόρα, από τη Βρύση μέχρι την Γέφυρα. Και η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά όλα τα φωτιστικά σώματα σε όλους τους κοινόχους τους χώρους της πόλης, σε όλους τους πεζοδρόμους όπου θα αντικατασταθούν. Μόνο στην πόλη τα φωτιστικά ή και στα χωριά. Στην πόλη. Στην κοινόχρηση συγχώρη των πλατείων στα χωριά. Όχι, είπα τους κοινόχους. Είναι συγκεκριμένο το έργο. Όχι, το πρόγραμμα ήταν μόνο εντός πόλεως. Όχι σε χωριά. Μπορούμε να τοποθετηθούμε για. Να πει και κάτι άλλο. Να τοποθετηθούμε για αυτό. Για δύο διαδικασίε. Όχι, δεν θέλω να τοποθετηθεί. Παρακαλώ, κύριε. Και τότε και τώρα θέλω να τονίσω το εξή. Κάνουμε παρεμβάσει στι πλατείε με σχέδια της τεχνικής υπηρεσίας. Η τεχνική υπηρεσία διαθέτει ένα βοηθητικό μηχανικό. Και τότε είχαμε πει ότι λείπει το χέρι του αρχιτέκτου. Ό,τι κάνουμε τώρα θα μείνει για αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος ή όχι, αλλά πάντως τα σχέδια που είχαν παρουσιαστεί και τότε παρά ήταν απλοϊκά και παρά ήταν στεγνά. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, εγώ κάνω πρόταση στο μέτρο που προλαβαίνουμε και δεν βλέπω να μην προλαβαίνουμε γιατί όλο παρατάσεις θέλουμε. Θα συζητήσουμε για παράταση προηγουμένως, αμέσως μετά. Και άλλα δυτικά παραδείγματα που θα τα αναφέρουμε και στην παράταση αυτή. Όλο παρατάσεις θέλουμε. Λοιπόν, όταν έρθει η ώρα ας δοθεί η παράταση και βρέστε τρόπο τουλάχιστον στις κεντρικότητες των πλατιών, αν και δεν ξέρω ποιες δεν είναι οι κεντρικές, σε αυτούς τους ανθρώπους, τους αρχιτέκτονες που έχουμε και συνεργάζονται κατά κάποιο τρόπο με τον Δήμο, κάντε από μια μικρή απευθείας ανάθεση, να επέμβουν αισθητικά. Να μην το κάνουμε
ψήφιση. Δηλαδή, να δοθεί μια παράταση εφόσον απαιτηθεί, να προχωρήσουν οι δουλειές που δεν εμποδίζονται και να δούμε τα οικογενειακά σχέδια των πλατιών λίγο πιο πλούσια, λίγο πιο ανθρώπινα, λίγο πιο μοντέρνα. Και το θέτω και σαν πρόκειται. Εντάξει, αυτό δεν έχει σχέση με το θέμα μας. Το θέμα μας είναι το αποποίηση του τεχνικού προγράμματος εδώ. Αυτό είναι κάτι άλλο που να το δούμε στην πορεία. Κοίταξε, Δήμαρχε, να το δούμε στην πορεία, σύμφωνοι. Αλλά εάν δεν πάρουν και την απόφαση τώρα. Είναι το τεχνικό πρόγραμμα. Τροποποίηση ψηφίζουμε. Να πούμε, με αυτή την παρατήρηση μπορούμε να ψηφίζουμε και πηγαίνει το στεγνάκι. Το θέλει, πηγαίνει το στεγνάκι. Ονομαστική ψηφοφορία. Παναγιώτης Γεράσιμος. Ναι. Ναι. Βοτέρας Χρήστος. Ναι. Ναι. Γιωάννη Γάλε. Ναι. Ναι. Καμινάριο Δαμανία. Ναι. Μαρκέτος Δημήτριος. Ναι. Ναι. Παραβανίνος Δημήσιος. Ναι. Με την προσθήκη πάρα παρατήρηση του κυρίου Ρουκοτά. Μαρκέτος Δημήσιος. Ναι. Ναι. Ρουκοτάς Βασίλειος. Ψηφίζω μόνο με αυτή την προϋπόθεση. Δεν τροποποιούμε, αλλά η ψήφο μου είναι θετική στην τροποποίηση, εφόσον συμπεριλάβει και αναλάβει τα βήματα στην υποχρέωση, να κοιτάξει το αρσιτικό μέρος και την αναβάθμιση των πλατιών. Πετούρας Νέστορ. Ναι, με την προσθήκη του κυρίου Ροποτά. Ναι, με την προσθήκη του κυρίου Ροποτά. Συνοδεινός Βαλιάνος Ευάγγελος. Όχι. Όχι, παρακλώς Ευάγγελος. Όχι. Όχι, Δαμουλιάνος Θεόδωρος. Όχι. Όχι, Καπάτο Βασίλειος. Όχι. Προχωρούμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο είναι η έγκριση δεύτερη. Για να περνάει η τροποποίηση. Πώς περνάει. Έχουμε μια πρόταση δηλαδή, με τους ψηφίζουμε. Ένας, δύο, τρεις. Και πέντε κατά. Και τέσσερα. Άρα, και η ψηφία δεν περνάει. Γιατί δεν το περνάω. Με την προσθήκη του Πέντε δεν περνάει. Τι είπα. Πέντε δεν περνάει. Ναι, πέντε δεν περνάει. Είναι κατά η προτάση. Έξι. Έξι. Είναι έξι υπέρ, είναι τρεις με την προσθήκη τη δικιά σας και είναι και τέσσερα όχι. Δεύτερο θέμα είναι η έγκριση δεύτερης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δημοτικού Συμβουλίου Οικονομικού έτους 2023 από την Οικονομική Επιτροπή Δημαρχία. Αντίστοιχα είναι η εγγραφή του ποσού στο προϋπολογισμό μας. Της ένταξης του έργου αυτού που γράφει στον προϋπολογισμό στους αντίστοιχους στοικούς. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι. Παρακαλώ κύριε Βαδινά. Στην προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων, τα 550.000 που γίνονται 600, αλλάζει ο τίτλος σε προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού και ειδικού εξοπλισμού. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Είναι όπως είπα προηγουμένως, ο εξοπλισμός για τα φανταστικά σώματα. Επίσης, περιλαμβάνει μέσα παγκάκια. Δεν ήταν στην αρχή μελέτη. Ήταν. Δεν αλλάζει, άλλαξε ο τίτλος, άλλαξαν το τίτλο. Μάλωσε μέσα ήταν τα... Αλλάζει ο τίτλος και λέω εγώ τι ακριβώς σημαίνει. Ναι, σε τι ακριβώς είναι. Ο εξοπλισμός, ο ηλεκτρομηχανικός. Αυτό σημαίνει ότι ήταν πριν. Τα φώτα, τα μοιράζονται, τα καλώδια, τα πρεάτια, τα παγκάκια που είναι κάποια. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Τοποθέτησες, κύριε Βαδινέ. Κύριε Ζουμποτά. Συμφωνώ. Κύριε Βαδινέ. Εμείς δεν έχουμε διαφωνία όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι αυτής της έκθεσης και με την αποτύπωση των στοιχείων όπως αυτά παρουσιάζονται. Εμείς έχουμε μια συνολικότερη διαφωνία, μια φιλοσοφία εντελώς διαφορετική σε σχέση με αυτούς τους προϋπολογισμούς και ποιον εξυπηρετούν, αν καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες, όπως λέμε εμείς, και γι' αυτό το καταψηφίζουμε. Θεωρούμε ότι όλοι αυτοί οι προϋπολογισμοί διαπνέονται από μια κεντρική φιλοσοφία που υποστηρίζεται από αυτή την κυβέρνηση τις προηγούμενες, που πρέπει να είναι ισοσχελισμένη στη λογική του ελάχιστου κόστους και στην αποθέωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αν θέλετε. Πάνω σε αυτή τη λογική, λοιπόν, εμείς καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Ονομαστική ψηφοφορία. Καλανός Γεράσιμος. Ναι. Ναι. Πορτέρας Χρήστος. Ναι.
Ναι, είμαστε του Άνιβαρε. Ναι. Ναι, Καμινά Ρε Δαμαντία, ναι. Μαγκέτος Δημήτριος. Ναι. Αραβατινός Δημήτριος. Ναι. Ναι, Μαρούλης Δημήτριος. Ναι. Ναι. Ρουκοντάς Βασίλειος. Ναι. Πετούρας Νέστορ. Ναι. Ναι. Συνοδεινός Βαλιάνος Ευάγγελος. Όχι. Όχι. Παρακλώς Ευάγγελος. Όχι. Όχι. Γαμουλιάνος Θεοδόρος. Όχι. Όχι. Καπάτου Βασίλειος. Όχι. Τρίτο θέμα της σημερινής συνεδρίας συνέλεξης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 22 Δήμου Κυψουρίου 1η-10η 22 έως 31-12η 22 Δήμαρχε. Ναι, είναι η γνωστή έκθεση αποτελεσμάτων που έρχεται από το Δήμο του Δήμου και που πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για νομοθέτηση και ψηφίση. Πιστεύω ότι σύντομα πρόσφατα ακούσαμε τα στοιχεία τα οικονομικά για την προοπτική τελειότητα του προϋπολογισμού. Αν θέλετε κάτι που μπορώ να απαντήσω, αλλιώ η οικονομική υπηρεσία. Ερωτήσεις, κύριε Βαντινέ. Κάποιος άλλος συνάδελφος. Ορίστε, κύριε Βαντινέ. Να ρωτήσω, Δήμαρχε, τα εισπρακτέντα σε σχέση με τον προϋπολογισμό είναι σε ετήσια βάση. Το 7443 είναι σε εισπρακτέντα σε ετήσια βάση. Σε ετήσια βάση, αλλά με ημερομηνία εισπράξης δεδομένων που έχουμε μέχρι 31 Οκτώβου. Ναι, ρωτώ δηλαδή σε επίπεδο προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων έχουμε εισπράξει 7,5 μέχρι 31 Οκτώβου. Προφανώς αυτά όμως. Γιατί αυτό το τρίμηνο. Αυτό είναι το 4ο τρίμηνο. Είναι αποτελέσματα 4ου τρίμηνου. Ναι. Άρα πρέπει να έχει μπει και το 4ο τρίμηνο, άρα είναι συνολικά. Δεν ξέρω αν έχει μπει εκεί τώρα, μπορεί να έχει μπει. Αλλά αυτό λέει περίοδο 1η-10ου έως 31-12ου. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνει, λέει, αποτελέσματα 4ου τριμήνου. Άρα πρέπει μοιραία να έχει ενταχθεί και το ποσό του 4ου τριμήνου μέσα στο σύνολο των εισπρακτέντων. Άρα δηλαδή τα εισπρακτέντα είναι περίπου στο 30% του συνολικού προϋπολογισμού. Αυτό ερμηνεύω. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Έχετε να τοποθετείτε, κύριε Ραπετινέ. Όχι. Κύριε Ρουκουτά. Τα οικονομικά δεδομένα ανταποκρίνονται στα ουσιαστικά δεδομένα. Δηλαδή, έργα δράσεις προοπτικές. Επειδή λοιπόν έχουμε εισπράξει μια διαπραξία του Δήμου, όχι μόνο στο 4ο τρίμηνο, αλλά και σε όλο τον χρόνο, εγώ καταψηφίζω τον οικονομικό απολογισμό του 4ου τρίμηνου. Το μίχρο νόημα ότι δεν έχει γίνει πρακτικά τίποτα. Τι να αναφέρω, στο θέατρο, στο δημαρχείο. Να μην πούμε τίποτα. Άρα λοιπόν κατά. Κύριε Βαλιάνο. Εμείς κατανοούμε ότι υπάρχει μια τυπικότητα και μια επανάληψη στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή ότι πρέπει ανατακτά χρονικά διαστήματα, όπως το επιβάλλει και η νομοθεσία άλλωστε, να έρχονται προς έκκληση οι εκθέσεις αποτελεσμάτων της εκτέλεσης προϋπολογισμού. Για τους ίδιους λόγους που ανέφερα και πιο πριν, εμείς διαφωνούμε με την ουσία, με τη φιλοσοφία δηλαδή αυτών των προϋπολογισμών και αυτοί που τους καταψηφίζουμε. Ευχαριστώ. Ονομαστική ψηφοφορία. Γερανάδος Γεράσιμος. Ναι. Ναι, Βοτέρας Χρήστος. Ναι. Ναι, Δόνι Χάλεπ. Ναι. Ναι. Καμινέρα Δαμαντία, ναι. Μαρκέτος Δημήτριος. Ναι. Ναι, Αραβατινός Βινίσιος. Και εγώ από τη σειρά μου έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές ότι η μαγεία των αριθμών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, στα πραγματικά αποτελέσματα. Με αυτό το σκεπτικό έχουμε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό, με το ίδιο σκεπτικό καταψηφίζω και τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου. Μαρούλης Βινίσιος. Ναι. Ρουκοντάς Βασίλειος. Κατά. Πετούρας Νέστορ. Ναι. Συνοδεινός Βαλιάνος Ευάγγελος. Όχι. Όχι. Παρακλώς Ευάγγελος. Όχι. Δαμουλιάνος Θεόδωρος. Όχι. Όχι. Καπάτος Βασίλειος. Όχι. Όχι. Έχει κατάθεται μια αρνητική διάθεση εκεί. Όχι. Ευάγγελη. Το τέταρτο θέμα. Το τέταρτο θέμα τη σημερινή συνεδρία είναι η έκθεση δαπανών και διάθεση πιστώσεων. Δήμαρχε. Ναι, αφορά την έκθεση δαπανών και διάθεση πιστώσεων πρέπει να γίνουν για τι εκδηλώσει τη καταγωγική. Και που είναι διαρκές καλλιτεχνών. Γενικά όλες οι δαπάνες πρέπει να γίνουν για τις εκδηλώσεις που θα προωθήσουν.
ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων και τα σχετικά, όπως έρχονται κάθε φορά που έχουμε εκδηλώσεις. Είναι και ένα δεύτερο δημαρχείο, από ραδιμό. Α, δηλαδή, α, είναι και... Είναι διάφορα. Αφού το ξεκίνησες, θα τελειώνουμε. Ναι, είναι και η χορήγηση σχηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες, όπου αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας σοβαρό. Είναι άπορος, έχει εξεταστεί από την πρόνοια και από τις... Τα λέει κάτι. Εγώ 500 ευρώ θα κλείσουμε για το ίδιο σε βάρο πολύ. Ναι, μαζί της ο ίδιος πρέπει να κάνει μεταξύ. Μια ερώτηση θέλω να κάνω πάνω σε αυτά. Χωρίς να μου πει το όνομα, πόσους άπορους δημότες έχουν προβοηθήσει. Χωρίς ονόματα, απλώς... Με χρηματικό βοήθημα, με κύριο στους 10 πρέπει να έχουν προβοηθήσει το τελευταίο διάστημα. Όχι, συνολικά. Συνολικά, όχι. Το ποσό αυτό το ζητάει. Και αν είναι τόσο σοβαρό, φτάνει το ποσό που δηλώνεται. Εμείς πάμε με κίνδυνο που και οι ίδιοι μας λένε ότι χρειάζονται. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να επανέλθουμε. Μας λέει όπως ότι επειδή είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, πρέπει να βάλει την πάτσα κλπ. Θέλει να ταξιδέψει και έχει θέμα. Να πω κάτι. Ούτως αρέσει το Αγγελία, αυτός ο άνθρωπος που είναι σοβαρά άρρωστος και ζήτησε αυτά τα χρήματα. Εμείς από την άλλη μεριά, το φτιάξαμε κάτι διαφορετικά, να πάρει κάτω επιπλέον ένα παραπάνω επίδομα. Αυτός παίρνει επίδομα 200 ευρώ και το βρήκαμε άκρη, σύντομα θα πάρει και άλλα 300. Αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς είναι άρρωστος. Δεν θα πει πάντως το Βάκη να και... αυτό λέω ότι είναι... Όχι, τόσο ζήτησε, αυτό τόσο το δίνω. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Θέλετε να τοποθετηθείτε. Ναι, είναι όμως όχι. Θέλετε να τοποθετηθείτε, κύριε Παλιάνο, παρακαλώ. Καταρχήν δεν έχουμε αντίληψη με τις πιστώσεις για τα ηχητικά κτλ. Όσον αφορά το ζήτημα αυτό με τον άπορο δημότη, εννοείται ότι εμείς όχι μόνο είμαστε υπέρ να διαδεθούν όλα αυτά τα ποσά όσο μπορεί να δώσει ένα έκτακτο βοήθημα για μια έκτακτη ανάγκη, αλλά εδώ νομίζουμε ότι κατά τη γνώμη μας υπάρχει μια σκοπιμότητα. Δηλαδή, αν έχει γίνει μια ολοκληρωμένη καταγραφή ανθρώπων με πραγματικά προβλήματα, το ένα ζήτημα είναι αυτό, δεν έχουμε μια σαφή εικόνα. Όχι ότι ζητάμε εμείς ονόματα σε καμία περίπτωση, αλλά ούτε καν τις εισηγήσεις δεν έχουμε δει, που κι αυτό επίσης το ξεπερνάμε, τουλάχιστον σε επίπεδο αρχηγών των παρατάξεων θα μπορούσε να γίνει μια άτυπη συνάντηση, εμείς εκτιμούμε, ώστε να ξεκαθαρίσει κάπως μια κατάσταση αυτό ακριβώς, να γίνει κάτι συνολικό. Όταν ας πούμε έρχονται κάθε 3-4 μήνες τέτοια ζητήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς το θεωρούμε ότι αυτό δεν έχει να κάνει με μια καλή οργάνωση, δηλαδή θα μπορούσε να είναι κάπως πιο οργανωμένο. Και επίσης αυτό για να κλείσω είναι πραγματικά κόλαφος για όσους υπερασπίζονται αυτή την πολιτική που αφήνει ανθρώπους να ζουν στο περιθώριο, αφήνει ανθρώπους να ζουν με ελάχιστα χρήματα, να μην έχουν να καλύψουν πολύ βασικές ανάγκες, είτε ιατρικές, είτε ανάγκες καθημερινής διαβίωσης. Η ισχυρή Ελλάδα που έλεγα κάποτε, η Ελλάδα, πώς το λένε τώρα, 2.0, του ψηφιακού άλματος και όλα αυτά, έχει κόσμο που ουσιαστικά βρίσκεται σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Εμείς ψηφίζουμε, αλλά βάζουμε όμως και αυτές τις ενστάσεις και ελπίζουμε να είναι και τελευταία φορά και θα το θέλαμε αυτό να είναι κάπως πιο διαφορετικά μέσα στο τραπέζι αυτού του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Έχουμε ομόφωνα λοιπόν με να πω κάτι παρακαλώ, κύριε. Ναι. Καλό θα είναι ο Δήμος, οι τέσσερις επικεφαλής που υπάρχουν, για να μην μαζευόμαστε όλοι, να κάνουμε μια συζήτηση πώς μπορούμε μαζί με τον Αντιδήμαρχο που έχει τα θέματα μπροστά του, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπετε ότι η κακοκαιρία, το κρύο, 120 άνθρωποι θέλουν βοήθεια,
ή 120 άνθρωποι στα πλαίσια του πλησιού είναι πολύ για μένα. Ή συνολικά οι αριθμοί που ζήτησα από τον κύριο Διάννη μου στην αρχή. Να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε μια άλλη πολιτική για όλο, για όλο αυτό το Δήμο. Έχουμε απόφερα λοιπόν με τις παρατηρήσεις που θέσατε για τη σπήρωση. Πέμπτο θέμα είναι πολιετής προγραμματισμός προσλήψεων ετών 2024-2027 του Δημοξιορίου Δήμαρχε. Είναι ουσιαστικά μια, ένα πολιετής προγραμματισμός, είναι ουσιαστικά μια τυπική απόφαση η οποία μας ζητάει κάθε χρόνο να παίρνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει να κάνει με τον προγραμματισμό των προσλήψεων για τις θέσεις που πρέπει εμείς να υπολογίσουμε ότι θα αδειάσουν για να ζητήσουμε αντίστοιχους εργαζόμενους. Με βάση τα δεδομένα δικά μας εκτίμηση, οι οποίοι υπάρχει περίπτωση να αξιοποιηθούν μέχρι στο 2024 από την υπηρεσία που τα έχουμε δει, την υπηρεσία του προσωπικού, κάνουμε τα αντίστοιχα αιτήματα. Δηλαδή, υπολογίζουμε να φύγουν 2024, 2025. Τέσσερα γράψει όπω έστω καμιλά. Δεν είναι σύνολο, τι και θα ζητήσει. Είναι δικό της. Πολιτικών μηχανικών, μηχανικών χορταξίας και ανάπτυξης στην περίπτωση όπου θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει πολεοδομία κάποια στιγμή, λογιστικής, διοικητικής, διοικητικής μονάδας τοπικής αυτοδιοίκησης, θέσεις διοικητικού, οδηγού, οδηγών, γενικών καθηκόντων, οικονομολόγων. Είπα και πάλι ότι είναι μία... Κάνε δικηγόρο, εξαλείπως. Δικηγόρο. Εγώ δεν έχω πάλι, όχι. Μάλιστα, δεν με πειράζει. Θέλω να πω όμως μια κουβέντα για εμάς. Χάσαμε την ευκαιρία να μπορούμε να κάνουμε πολεοδομία στο τέλος. Γιατί πέρασε ο χρόνος. Ναι, πώς να κάνουμε πολεοδομία. Δεν μπορούμε. Πέρασε ο χρόνος. Υπήρχε ένα χρονικό παράθυρο, μπορεί να ανταλλάξουμε, δηλαδή, τα πάντα ρίξω, βλέπω, αλλά χάσαμε την ευκαιρία. Πώς θα κάνουμε πολεοδομία με ένα. Συνδήλωσε ότι φτιάχτησε πολεοδομικό γραφείο και θα το επαγγρώσεις, αλλά τώρα δεν μπορείς να το φτιάξεις. Δεν είναι εύκολο να έχει προσωπικό. Τι? Δεν είναι εύκολο να έχει προσωπικό, ούτε να στεγνώσει. Αλλά τώρα όμως έχουμε κάνει τόσες συμπράσεις. Δεν μπορούσε να χτίσει την συμπληκτουργία από τη ΣΑΜ για παράδειγμα. Μα έτσι κι αλλιώς, στο πλαίσιο που υπάρχει τώρα, είναι ο κεντρικός δήμος που έχει την πολεοδομία, να υποστηρίζει τους άλλους δήμους. Να μην πάμε στην κατάσταση. Θα είχαμε πάλι με τις άμεσες υποδείξεις. Και δεν μιλάει και κανένας. Αντί να συμπαρασταθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους πολεοδομίας που έχουν λίγοι πέντε άνθρωποι, σε χώρους οι οποίοι ασκούν, δεν μπορούμε να τους ξεφορτώσουμε, αλλά να κάνουμε και μια προσπάθεια οι άλλοι δήμοι στο μετρό. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς την πολεοδομία. Τυχαία άκουσα μια συζήτηση στην πολεοδομία ότι χάσαμε το χρονικό περιθώριο. Το παράδειγμα για να δημιουργήσουμε πολεοδομία στο Δήμο μας, θα μπορούσαμε να στηθούμε λοιπόν από κοινού μια γενική πολεοδομική υπηρεσία, αφού δεν μπορούμε μόνοι μας, γιατί ο στόχος θα είναι μόνοι μας, με το Δήμο Σάμις. Όπου ίσως να μας έδινε και τη δυνατότητα να πάρουμε προσωπικό. Αυτό θεωρώ ότι ήταν ένα λάθος. Τώρα, τις προηγήσεις αυτές κάτι δεν είναι και... Εντάξει, είπαμε, δεν θα μπορούσα να πω πιο πολύ το θέμα, γιατί ουσιαστικά όταν ανοίγουν θέματα προκύψεων, εγκρίνονται άλλες θέσεις. Δηλαδή, εμάς ήδη μας έχουν εγκριθεί 8 μόνιμες θέσεις νέες, σιγά σιγά περνούν τις προκηρύξεις, όπου αυτές είναι πλέον για μόνιμες θέσεις προσωπικού. Μέχρι το 27, δηλαδή. Αυτές είναι ο προγραμματισμός του 27, όμως για το Δήμο Λιξουρίου έχουν εγκριθεί 8 θέσεις, οι οποίες περνούν την προκήρυξη για να αποκριθούν νέοι εργαζόμενοι. Είναι τρεις δημοτικής αστυνομίας, είναι αρχιτέκτονας, είναι τοπογράφος, είναι χειριστής μηχανήματων, έργων, είναι ΔΕ διοικητικού νομίζω και πληροφορικής. Πρέπει λοιπόν ότι στην ουσία την πολεοδομία την έχεις. Θα σας εγκρίνει. Ναι, μα μόλις έχουμε το προσωπικό,
Δεν γίνεται. Μετά από πότε γίνεται, γιατί δεν γίνεται σημείο ότι επειδή είμαι και μόνο, δεν σημαίνει ότι επειδή τέλειωσε τώρα μια προθεσμία, θα είναι άλλη. Έτσι και έτσι κι αλλιώ γίνεται μια γενικότερη συζήτηση για τι πολεοδομίε. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, αλλά εμεί τι κάνουμε για να το καταπέσουμε. Πήγαινε τα μπερσάρια και δεν επισημαίνονταν, εγώ εσυμβαρίστε με του ανθρώπου τη πολεοδομία. Όποτε πάω εκεί πέρα, πραγματικά είναι να του συμβαρίστασε με κάθε τρόπο. Αλλά η κατάσταση τη όμω είναι τραγική. Γιατί είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και στη συνάντηση που είχαμε την περασμένη φορά με την περασμένη εβδομάδα με το Μάκιο τη κυβέρνηση που ήρθε και του Υπουργείου, αυτό είπαμε. Ότι το θέμα τη προοδομία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ δύσκολο. Το πιο σημαντικό κομμάτι. Αν είχαμε πάρει την απόφαση, ήδη θα μπορούσε να είχε πιάσει την προοδομία των επόμενων 30 χρόνων. Να σα διευκρινίσω. Αυτή η διαδικασία την έκανε η Οικονομική Επιτροπή. Τώρα έχει περάσει στι αρμοδιότητε του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποια διαδικασία. Υποβάλλει κάθε χρόνο. Είναι για να υποβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών το τετραετέ σχέδιο με σκοπό να αξιολογηθεί όσον αφορά τι δημοσιονομικέ επιπτώσει. Προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομική στρατηγική. Δηλαδή, αυτό έχουμε να κάνουμε. Αν σε σχέση με τι αποχωρήσει θέλουμε να καλύψουμε τι θέσει, ούτω ώστε είναι θέμα κόστου και γι' αυτό και οι αποχωρήσει εικονικέ είναι. Δεν είναι στην πραγματικότητα, δεν γνωρίζουμε αν θα είναι δύο αποχωρήσει. Βάζουμε εμεί για να έχουμε ένα δυσάριθμο αριθμό αποχωρήσεων. Δηλαδή, το κράτο είναι δημοσιονομικό. Ούτε είναι δεσμευτικό, δεν σημαίνει ότι στον ετήσιο προγραμματισμό θα συνεργάζουμε αυτές τις θέσεις. Αυτά που λες με συγχωρούν σε αυτά που είπα. Δηλαδή, και βγήκε για άλλη μια φορά στην επιφάνεια το θέμα της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και την παραγώγηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα έγινε μια κατάπιστη συζήτηση, επισημάθηκε το πρόβλημα που θα μπορούσαμε να το είχαμε συζητήσει και όχι να αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή. Τώρα τα υπόλοιπα, χάσαμε. Έχετε ερώτηση? Όχι, να τοποθετείτε. Έχετε τοποθετηθεί, κύριε Βαδινή, κύριε Κοντά? Όχι, ειδικότητες με μόνιμη και σταθερή εργασία. Δεύτερον, όλοι οι συμβασιούχοι να γίνουν μόνιμοι στο Δήμο και τρίτον, να συγκυρωθούν όλα τα κενά του οργανογράμματος. Όχι να πηγαίνουμε τι θα μας δώσουν. Πρέπει να διεκδικήσουμε πλήρες το οργανόγραμμα του Δήμου να λειτουργήσει. Γι' αυτό το φτιάξετε για το οργανόγραμμα του Δήμου, γιατί με αυτό νομίζετε ότι θα λειτουργήσετε καλύτερα το Δήμο. Γιατί να είναι κενό? Εμείς ζητάμε να γίνουν αυτά. Προσλήψεις, ναι, πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή προσλήψεις και να γίνουν. Ήδη ο Πρωθυπουργός υπόσχεται προσλήψεις παντού. Σε αυτή την περίοδο είναι ευκαιρία να... Γι' αυτό θα του δώσετε την ψήφο σας να φροντίσει να υλοποιήσει τις υποσχέσεις του. Μην πάει και είναι άλλος Πρωθυπουργός, δεν και δεν μπορεί να γίνει. Είστε του κόμπους ο Μητσοτάκης. Ο τρίτος είναι ο δεύτερος. Άνοιγε το ολοκληρώσιο με αρχική της προχωρία, κανένας γεράσιμος. Ναι. Πατέρας Χρήστος. Ναι. Ιωάννη Γάλλου. Ναι. Ναι. Καμπινάρια Δαμανία. Ναι. Μαρκέτης Δημήτριος. Ναι. Καλαπατήρας Διονύσιος. Ναι. Μαρκέτης Διονύσιος. Ναι. Ρογωτάς Βασίλειος. Ναι. Ναι. Πεδούρας Νέστορ. Ναι. Συμμετεινός Αλιάνος Ευάγγελος. Το τρίτο κόμμα. Πρόταση της Λαϊκής Σπύρωσης. Η πρότασή σας. Παρακλώς Ευάγγελος. Η πρόταση της Λαϊκής Σπύρωσης. Η πρότασή σας, Καμπινέρος Θεόδωρος. Η πρότασή σας, Καπάτας Βασίλειος. Την πρότασή σας. Την πρότασή σας. Επόμενο θέμα είναι το έκτο, κινέγκριση πρώτης αρμοδιένσεων του έργου επισκευή στέγης Μουσείου Λιξουρίου, Δήμαρχε. Ναι, είναι ο καταδικός του έργας εργασιών που εκέφερε την Εθνική Υπηρεσία και αφορά τη στέγη του Μουσείου. Διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις, όπως λέει η σύγκριση από την Εθνική Υπηρεσία, τα διάρκεια των εργασιών, κατά 86,30 ευρώ. 86 ευρώ διαφορά από μόνο. Δήμαρχε, κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πώς σου ξέφυγε.
Και κατ' όπου αναφέρω διαπιστώ δεν κατακομίσει κατά τη διάρκεια των εργασιών. Έχει αρχίσει το έργο και δεν το ξέρω. Γιατί πάω συχνά. Έχω μερικές κινητοποιήσεις πάνω. Πιστεύω ότι έχει ξεκινήσει, ναι, γιατί έχουν παραγγείλει και τα... Υπάρχουν ερωτήσεις. Μάλιστα κάτι που είναι πάνω στη στέγη. Δήμαρχε, καταρχάς υπήρχε μια ημερομηνία. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Υπήρξε καθορισμένη ημερομηνία Περαίωσης εργασιών 4 Δεκάτου του 2022. Υπάρχει μια παράταση μέχρι τις 19 πρώτου του 2023. Πρώτη παράταση κατά 75 μέρες. Έχει παρέλθει και αυτή η ημερομηνία. Βρισκόμαστε στο Φεβρουάριο. Δηλαδή έχει παρέλθει κατά ένα μήνα περίπου. Θα παρέλθει και εγώ. Αναφέρεται στις εργασίες ότι θα γίνει καθαίρεση των εργαλοστασίων της οροφής. Τα φύγουν, τα φύγουν τα παλιά. Και τα πάνελ αλουμινίου. Αλουμινίου. Αυτά έχουν καθυστερήσει γιατί με τα εργοστάσια και με τον πόλεμο όλα πήγαν πάρα πολύ πίσω. Περιμένουν οι δηλαδή ο εργολάβος από ό,τι μας είπε να του στείλουν αυτά που έχει παραγγείλει πάνελ. Τα πάνελ και τα για την οροφή. Η ερώτηση μου είναι γιατί καθαιρείτε τα εργοστάσια και βάζετε τα αντικαθιστάτε με αλουμίνιο. Αλουμίνιο είναι τώρα. Απλώς παίρνουν καινούργια πινάκια, οι οποίοι δεν είναι ανθεκτικοί, γιατί σπάνε τα τζαμίκια. Κυρίως αυτά που είναι με plexiglass, όχι plexiglass, πολύ καρβονικό, σπάει πολύ πιο εύκολα. Είναι μια από τα υδραυλικό βάζει. Όχι, βάζει κειμένο. Αυτό το πολύ καρβονικό που είναι τώρα πάνω είναι. Το τρώει ο ήλιος και σπάει. Αρμίζει εύκολα. Και περνάει. Και η επόμενη ερώτησή μου είναι τι γίνεται με την πεζοκέφυρα, γιατί αυτό είναι ένα τέλος πάντων μελανό σημείο τη εικόνα του μουσείου. Μελανό είναι όλο δηλαδή έτσι όπως έχει φτάσει. Αλλά θεωρώ ότι ιδιαίτερα αν σταθούμε στην πεζοκέφυρα, επειδή είναι το πιο αντιληπτό στην κοινωνία, είναι πραγματικά και με τα, αυτά τα υποπόδια που έχει η πεζοκέφυρα. Σύντομα θα εξεργαστεί γιατί αυτά έχουν μπει προσωρινά για λόγους ασφαλείας. Καλά, δεν πήγε για λόγους ασφαλείας όμως το κυκλίνο το μικρόβατο. Αυτή η φιλίδα των πάντων είναι ολόκληρο τώρα δύο εκατοστά. Ναι, δεν ήταν. Εντάξει, το λέω για να κατανοήσει ποιο κομμάτι μιλάω. Δηλαδή εντάξει, αστυνομικά τουλάχιστον ήταν ό,τι πιο απαραίτητο. Θα πρέπει να μπορούν να περνάει ο κόσμο. Κύριε Μουτά, για να πείτε μου, τι πότε υπεγράφησε μέσα. Καλώ. Τι θα είναι, κύριε Μουτά. Όχι. Περιμένουμε το τι θα είναι. Η σύμβαση. Δεν θυμάμαι τώρα. Κάπου και τι λέει, δεν έχω την πράγμα. Πότε είναι. 4-10. Εντάξει, ευχαριστώ. Παγγέλη, εσύ ξέρεις. Ναι, αυτό που φέρνουμε σήμερα ο τηλεοπτικό είναι ο τηλεοπτικό. Όχι. Γιατί είναι, από ό,τι είδα είναι το ποσό. Το σημερινό ποσό που έχουμε. Δηλαδή, ό,τι είναι από εδώ και πέρα θα είναι υπέρβαση. Άνοιγμα. Δηλαδή, έχει τελειώσει το έργο. Από την καταλάβει. Όχι, βέβαια. Αλλά έχει αρχίσει. Έχει τελειώσει το έργο. Αυτό το ποσό το ανακεφαλαιοτικό. Το ίδιο με το ποσό του συνολικό. Δεν έχει τελειώσει. Έχει αρχίσει. Εδώ είμαι σε επαρκή. Δεν υπάρχει δεύτερο ανακεφαλαιοτικό. Αφού είναι όλο το ποσό. Το σημαντικό. Δεν έχει αύξηση. Το σύνολο για εργασίες είναι 186 και ο πρώτος ανακεφαλαιοτικός είναι 186. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Καμάν είναι σε τρία διαφορά γύρω στα 80 ευρώ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει επένδυση τελικές αλλαγές στις τάξεις των 16.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Εσωτερικές αλλαγές. Κάνει εσωτερικές αλλαγές. Πριν προλάβει δηλαδή να ξεκινήσει, κάνει εσωτερικές αλλαγές. Προφανώς έχουν δει με τον εργολάβο μέσα τις εργασίες που να γίνουν εκτός από τις προμήθειες που είναι στις γαλοπίνακες, γιατί και εργασίες να γίνουν μόνο στις πάνω. Αυτά, αν τα ξεκινήσεις να δεις πρωτού ανοίξει τη στέγη και προκύψουν τα πράγματα, βλέπουν ότι προφανώς χρειάζονται κάποιες αλλαγές. Δεν υπάρχει όλα από καλημέρα. Το κάνουμε τυχαία, πιστεύω. Προφανώς τυχαία μάλλον έχει μελέτη έτοιμο. Γιατί με το καλημέρα ξεκινάς και να
βλέπεις με εσωτερικές αλλαγές, αλλά είναι κι άλλα στοιχεία εδώ. Παιδιά, σου μια ερώτηση. Έχετε ερώτηση, κύριε Βαλάνο. Την εισήγηση που μας έχετε στείλει στην αιτιολογική έκθεση, στο άρθρο 2 αντικείμενο εργολαβίας αναφέρεται επί λέξη «Θα γίνει καθαίρεση όλων των διαδοστασίων της οροφής, θα κατασκευαστεί από αλουμίνιο το οκτάγωνο, πυραμιδοειδές κεντρικό έθριο και το περιμετρικό ιαδοστάσιο και θα γίνει τοποθέτηση μπρονζέ πολυκαρβωνικών, άκουσα 8 χιλιοστών». Άρα, κύριε Δήμαρχε, αυτό που σας λέγαμε είναι ότι θα απομακρυνθούν τα τζάμια και θα τοποθετηθεί, πολυκαρβωνικό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ σας διαβάζω τι λέει η σύγκριση. Ναι, είναι, τα τζάμια είναι στην πυραμίδα. Ναι. Που εκεί θα μένουν τα τζάμια, όπως είναι. Γύρω-γύρω όμως περιμετρικά την πυραμίδα έχει και άλλα πολυκαρβωνικά. Τα οποία αυτά θα έχουν και έχουν, θα βάλουν αυτό που λες το αυτοκίνητο, το οποίο είναι μεγαλύτερη αντοχή από αυτό που έχει τώρα. Και σκούρο χρώμα. Το θέμα είναι ότι έχει προβλεφθεί θερμομονωτική καρότητα και να μην περνάει και η ζέστη μέσα, γιατί είναι θετική το καλοκαίρι. 50 βαθμούς πάει. Για να το έχουν βάλει, αυτά προφανώς όταν. Είναι προζέ, δεν περνάει η ζέστη. Δεν είναι και η υπηρεσία. Θα τοποθετήσει η κυρία Αλμπερνή. Όχι. Κύριε Κοντά. Έχω μία παρατήρηση. Καταρχήν, την επισκευή της Αίγης Δήμαρχη τη συζητάμε από το 2016. Εγώ θυμάμαι καλά. Πίσω. Πολύ πίσω. Δεν πήγα καθόλου πίσω. Είπα ακριβώς από το 2016 στο Δήμο της Κεφαλονιάς. Ας το πω και αυτό έτσι για να ακουστεί. Με δική μου πρωτοβουλία ξεκινήσαμε το θέμα της επισκευής και εγκριθήκανε 30.000. Δεν ξέρω καν και αν διατεθήκανε. Τέλος πάντων. Ας πούμε λίγο πώς διατεθήκανε, γιατί είναι και η ουσία του θέματος. Το λιβανίζουμε λοιπόν από το 19 εμείς ο Δήμος, λιβανίζουμε την επισκευή της Στέγης. Την κάρτα. Πάμε και υπογράφουμε σύμβαση το Νοέμβρη ή το Δεκέμβρη, τον Οκτώβριο. Και δίνουμε προθεσμία 2 μήνες μέσα στο χειμώνα. Δηλαδή, σκεφτείτε, αν μας σκέφτεται κανείς να πάμε να ξεκεραμώσουμε το σπίτι μας, χειμωνιάτικα. Ξεκεραμώνουμε λοιπόν το σπίτι μας χειμωνιάτικα και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να το φτιάξουμε. Δηλαδή αυτή η τεχνική υπηρεσία που πρόκειται να γίνει αυτό το έργο σε 2 μήνες μέσα στο χειμώνα, μάλλον ήταν στο Ισημερινό. Μάλλον ήταν στο Ισημερινό, από εκεί ούτε βρέχει, ούτε χιονίζει, ούτε τίποτα. Και εσύ την ώρα που σου φέρω να υπογράψεις 2 μήνες μέσα στο χειμώνα, δεν υπογράφεις. Και ερχόμαστε τώρα και έχουμε δώσει 2 παρατάσεις. Και όπως πάει με τη Βαρβάρα μπορεί να δώσει κι άλλη και θα πέσει το καλοκαίρι και δεν θα έχει τελειώσει. Αυτό δεν έχει γίνει συστηματικά σε όλα τα έργα. Σε όλα τα έργα. Να σου θυμίσω, για παράδειγμα, το 1 εκατομμύριο της αποκατάστασης του Ιαννού με τα τυχεία στα κουβαλάτα, που για να βάλετε ένα θύλο σηκής μπροστά, ότι είναι επίγον και το έκανε ο Ιαννός, ενώ ξέρουμε ότι το έχει κάνει ο σεισμός, είπε ότι θα το κάνετε σε 120 μέρες. Δεδομένου ότι υπογράψατε τη σύμβαση και τότε καλοκαιριάτικα, ενώ τώρα σας πήρε ο χειμώνας, έχετε δώσει νη παρατάσεις. Το νη είναι 2 ή 3, αν το βρούμε. Άρα δεν έχει και ουσία. Επομένως λοιπόν, για συντονιστείτε, γιατί έτσι όπως πάει το θέμα, θα υπογράφουμε τις συμβάσεις, θα γνωρίσουμε ότι κοροϊδευόμαστε. Τα λέω αυτά για να μην νομίζετε ότι τα καταπίνουμε όλοι. Υπογράφετε συμβάσεις, λέτε θα το τελειώσουμε, εξαγγείλατε και έργα που έχετε για κατασκευή, αλλά τα έργα δεν τελειώνουν. Όσα είχατε υποχρέωση να τελειώσετε σε αυτή την περίοδο, δεν τα τελειώνετε. Γιατί δεν τα αρχίσετε. Και όσα αρχίσετε, τα καθυστερείτε για πλάκα. Είναι το επόμενο που έρχεται και θα σου θυμίσω, ότι είναι αυτό που πήγες με το 32 γάμα, την επισκευή της Στέγης του Χριστού, το πήγες κατά παρέκκληση λόγω του επίγοντος και φέρνουμε τώρα και είναι ακόμα τελείωτο. Λοιπόν, αυτά ως παρατηρήσεις, γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί αλλάζουν αυτά τα πράγματα, αυτές οι εσωτερικές αλλαγές. Η μελέτη είναι χθεσινή και σήμερα λες, αλλάζει. Τι είναι αυτό το πράγμα. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτός που συνέταξε την μελέτη, τι διάρκεια, δεν μπορούσε να καταλάβει τι λέει, γιατί κάνει.
πραγματικά είναι μια πορεία που θέλει. Γιατί αν είχε ξεκινήσει δουλειά ξύλων, έκανε και δεν έδινε και έκανε κάτι που δεν μπορούσε να το δει, αλλά καλά είχε παιδί μου. Επισκευή με κάπου κάτι δεν είδαμε, δεν υπολογίσαμε, κάτι μα βγήκε διαφορετικό από ό,τι περιμέναμε. Αλλά χωρίς να έχει πέσει μια στεφανιά, συζητά μια αλλαγή. Θα ήθελα έτσι τις απαντήσεις σου. Και για τον χρόνο, δηλαδή δύο μήνες, πιστεύει κανείς ότι μια δουλειά 180.000 ευρώ θα μπορούσε να την απορροφήσει ο εργολάβος? Όχι. Τότε γιατί το κάνω? Δεν. Γιατί αφού πάμε μέσα στο χειμώνα δεν του δώσουμε λίγο περιθώριο? Δεν βρήκες την ερώτηση και πρέπει να απαντήσεις πραγματικά. Τα έργα όλα, είτε είναι πιο μικρά, είτε είναι πιο μεγάλα, έχουν εκτός από την τεράστια γραφειοκρατία που έχουν από πίσω, όπου ξεκινάς ένα έργο να το δημοκρατήσεις σήμερα και να το... Εδώ που μπορεί την γραφειοκρατία. Ναι, αλλά η γραφειοκρατία, την οποία γραφειοκρατία, είμαι σίγουρος ότι άμα σου πω Διονύση, επειδή το λες έτσι και γελάς... Μα είναι πάντα αυτό το πράγμα. Όχι. Ναι, σε εκπλήσει. Τραγική. Σε εκπλήσει, γιατί έχεις πλήρη άγνοια. Και σε προκαλώ τώρα, αν μπορείς, να μου απαντήσεις τα στάδια και τα βήματα που έχει και μια δημοκρασία και ένα έργο. Για να καταλάβεις. Σε σκάνη, παιδί. Για να καταλάβεις. Είναι εύκολο. Άκουσε λίγο, δύο λεπτάκια. Γιατί άκουσε, όχι, απευθύνεσαι με έναν ειδικό τρόπο. Να μιλάς σε ένα μιλάει ο Βασίλης ως γραφέτη και λέει αυτά που λέει. Πάρα να το απαντήσω. Εξεπέρασε τον χρόνο μου, Δημαρχέ. Όχι, μιλάς, εγώ σου είπα και παραπάνω αφού είπαμε ότι δεν υπάρχει και λόγος, δηλαδή να αφού είναι τα θέματα και πιο χαλαρά. Και ξεκινάς να πάω να μιλήσω και λέω εγώ για πραγματικά γεγονότα και δεδομένα που υπάρχουν στα έργα, να ηρωνευτείς, να γελάσεις και να πεις ότι δεν είναι η γραφειοκρατία. Και σου λέω λοιπόν και σε προκαλώ, αφού ξέρεις τη γραφειοκρατία, να μας πεις ένα-ένα τα στάδια που έχει κάθε έργο μέχρι να φτάσει στην υλοποίησή του. Πάρε τον λόγο μετά και ανάλυσε μας, να μας τα πεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξεκινώντας ένα έργο να το οργανώσεις, να το υπογράψεις μια σύμβαση και λες ότι μπορώ να το εκτελέσω σε 60, 90, 120 ημέρες, ξέρεις εκ προημίου ότι αυτό μπορεί να μην ισχύει και ξέρεις ότι εκ προημίου θα χρειαστεί να το παρατάσεις. Γιατί δεν είναι μόνο ένα και δύο. Δεν είναι μόνο ένα και δύο θέματα τα οποία έχουν προκύψει και κυρίως σε έργα όπως αυτό. Εδώ μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει ιδιαιτερότητες που πρέπει να ξεκινήσεις να δεις τι ακριβώς σε αυτά που λέει η μελέτη πρέπει να κάνεις και πώς θα κινηθείς. Έχει να παρακείνεις πράγματα και πράγματα τα οποία μέσα στο μετά τον πόλεμο οι τιμές ήταν για τρεις μήνες, θυμάμαι, όπου κάθε τρεις μέρες έπαιρνε τηλέφωνο γιατί με ενημέρωνε η τεχνική υπηρεσία για τιμές και αλλάζανε χρηματιστήριο. Δεν μπορούσε να καταλήξει δηλαδή σε ένα ποσό για αυτά τα πράγματα. Επομένως, κυρίως για το συγκεκριμένο που είναι ένα πολύ εξειδικευμένο έργο έτσι όπως είναι, ας είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές και ας μην προσπαθούμε να πούμε ότι κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά του ή ότι δεν έχουν κάνει σωστή μελέτη ή οτιδήποτε. Γιατί είναι το έργο τέτοιο όπου ναι, εμείς είπαμε, μόλις τελείωσε η διαδικασία της δημοκράτησης που ξεκίνησε από τον Ιούλιο, από τον Ιούνιο, αποφάσεις οικονομικής, εγκρίσεις, να πάει αποκεντρωμένη, έλεγχη, όλα αυτά, φτάσαμε να υπογράψουμε τη σύμβαση τότε. Και είπαμε ναι, θα την υπογράψουμε, γιατί είναι χειμώνας. Γιατί είναι προτιμότερο να χάσουμε κάποιους μήνες μέσα στο χειμώνα για να δώσουμε παρατάσεις και να έρθουν τα υλικά μέσα στο χειμώνα, παρά να περιμένουμε να πούμε ότι θα πάμε το Μάιο, όπου αυξάνεται περισσότερο και η ζήτηση και μπορεί να αντιμετωπίσουμε και περισσότερα προβλήματα. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Όσον αφορά για το αν ολοκληρώνουμε τα έργα, το έχουμε δείξει αν ολοκληρώνουμε τα έργα και αυτά τα οποία έχουν ξεκινήσει, που έχουν τελειώσει και το 1 εκατομμύριο του Ιαννού και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν τελειώσει αυτή τη στιγμή και έχουν παραδοθεί, αλλά και εκείνα τα οποία έχουν υπογράψει συμβάσεις και πολύ σύντομα ξεκινάνε. Και από καταστάσεις στα σχολεία και από καταστάσεις σε άλλα τυχεία που είναι και στην οικογενειά και όλα αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη. Και πόσο μάλλον το μεγαλύτερο έργο που γράψαμε σήμερα που θα ξεκινήσει σύντομα, που είναι η αγροτική τοπία, που είναι 4 εκατομμύρια, 40 χιλιόμετρα που θα δούμε σε όλα τα χωριά τοπία.
και που ετοιμάζουμε και άλλο μεγάλο έργο τοπίας και θα έρθει πολύ σύντομα και θα το δείτε και αυτό θα ξεκινήσει να πραγματοποιείται. Πιστεύω ότι μόλις ολοκληρώσουμε και εκεί τη γραφειοκρατική δουλειά, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη και το λέω αυτό γιατί η Διονύση με ενοχλεί να γυρνάς και να λες ότι εσύ είσαι εμπειρός, δεν είσαι κανένας χασινός να λες ότι καλούμαστε γραφειοκρατία. Ξέρεις ποια είναι η γραφειοκρατία, την έχεις ζήσει και δεν είναι σωστό να λες ότι ναι, είναι μια δικαιολογία για γραφειοκρατία. Δεν είναι δικαιολογία. Γιατί όταν εγώ αναγκάστηκα να πάω στην περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα για μια απόφαση του Συμβουλίου και να πάω να κάτσω στο γραφείο, σημαίνει ότι ακόμα και τέσσερις λέξεις πώς θα βαθούν, μετράει. Βάλε το μπροστά μας ένα έργο. Μην τα λέμε, δεν σοπεδώνουμε όλα. Προσωπικά δεν θα υπήρχε ποτέ πιθανότητα να δημιουργήσω τροχοπέδι στο αίτημα έγκρισης ενός ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Επίσης, την όποια παράταση εργασιών, επειδή είμαι σε θέση να αντιληφθώ τις δυσκολίες, είχε και αρκετές συνθήκες, ας πούμε, μπορώ να αντιληφθώ λοιπόν ότι είναι λογικό το αίτημα παράτασης κάποιων εργασιών. Είναι κρίμα όμως όταν έχεις έννοια επιχειρημάτων να στρέφεσαι με έναν υβριστικό και έτσι επιρμένο τρόπο απέναντι στο συνομιλητή σου. Η πρόθεσή μου δεν ήταν να αμφισβητήσω την υπάρχουσα γραφειοκρατία στην Ελλάδα που καλά κρατεί και θα συνεχίσει καλύτερα να κρατεί. Η πρόθεσή μου ήταν ουσιαστικά να χαρακτηρολογήσω ότι κάθε φορά και το σημειώνω αυτό, στην όποια δυστοκία να αναπτυχθεί έργο, αναφέρεσαι στην γραφειοκρατία. Αυτό ήθελα να σημειώσω, όχι ότι δεν συμβαίνει, όχι ότι δεν υπάρχει γραφειοκρατία. Παράλληλα όμως θα πω και το εξής. Δεν έχω ακούσει κανέναν από τους δημάρχους των όμορων δήμων να επικαλείται τόσο συχνά όσο εσύ, και πες μου ότι αυτό είναι τελώς συγκυριακό, να επικαλούνται την γραφειοκρατία. Την επικαλείσαι συνεχώς και αδιαλείπτως. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πρόθεσή μου δεν ήταν συνέχεια το κάνουμε και να αμφισβητήσω την γραφειοκρατία που υπάρχει, αλλά την προσπάθειά σου, την αιμονική σου προσπάθεια κάθε φορά να αιτιολογείς την όποια δυστοκία στην γραφειοκρατία την ελληνική. Αυτό. άμα δει ότι έχει 5 μήνες, 4 μήνες χρόνο παράδοση, θα μεταξιδεύσει. Βάλε όσο μπορεί λιγότερο για να μην σε ξέσω. Εντάξει. Χωρίς να μαθαίνει ότι το κάνω. Ωραία. Αυτό είναι το μεταξιδεύει, δεν έχει ξαναγνωριστεί ποτέ. Δεν σου ζητάω να μην τον ταραβέρι, τώρα είναι και να τα δούμε κιόλα. Ο Δήμος υπησέρχεται στη συμφωνία εργολάβου κατασκευαστή. Όταν θέλει να. Το έχω το φανές. Λοιπόν, δεν το πιστεύω εγώ αυτό το πράγμα ότι μπορεί να συμβαίνει. Πραγματικά λέω ότι δεν το άκουσα. Πάμε τώρα παρακάτω. Ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους, ο καθένας από εμάς με πρώτη τεχνική υπηρεσία πρέπει να βάλει ένα ρεαλιστικό χρόνο. Η γραφειοκρατία εδώ πέρα δημαρχία δεν υπήρχε. 3 χρόνια την έχετε να κάνετε τη μελέτη. Η γραφειοκρατία σε ολοκλήρωση έχει τη μελέτη. Δεν ξέρω. Μήπως δεν είχαν πολύ για να γράψουν και γι' αυτό είχε γραφειοκρατία. Πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, η γραφειοκρατία λοιπόν δεν σε εμπόδισε σε τίποτα να φτιάξει τη μελέτη. Και επειδή πρέπει να δώσω παραδείγματα, επί 6 χρόνια
22 με το 21. Κουλατρίζεται την μελέτη του θεάτρου. Άλλο θέμα. Ναι, ναι, όχι για να ακούσει μια διαδικασία. Λοιπόν, τερματίστηκε η διαδικασία αυτή. Εντάξει, και δεύτερο Μαριάννος που καθυστέρησε. Ξέρω, πάμε τώρα παρακάτω. Τελειώνει αυτή η διαδικασία, ξεκινάμε τη διαδικασία να την κάνουμε τη μελέτη να απευθείας ανάγκης. Δεν σε ενοχλήσε κανένα, τι έκανε. Ποια μελέτη. Του Δημαρχείου. Το θεάτρο λέει στο Δημαρχείο. Ναι, με συγχωρείς. Λοιπόν, για το Δημαρχείο. Για το Δημαρχείο. Σε χρόνο ελάχιστο έκανε τη μελέτη, σε χρόνο ελάχιστο έκανε τη δημοκράτηση και σε χρόνο ελάχιστο έκανε την υπογραφή τη συμβαστική. Ποιο δεν σε ενοχλούσε η γραφειοκρατία. Στο Δημαρχείο. Ναι. Σε 1,5 μήνα έχει εργολάβο. Το μοναδικό είναι που είχαμε σε 1,5 μήνα εργολάβο. Και πού είναι το πρόβλημα, η γραφειοκρατία που επικαλείσαι, πού είναι κατά περίπτωση. Αλλά κάτι είναι. Ξεχωριστή είναι κάτι. Και πού ήταν η γραφειοκρατία στην βιβλιοθήκη που κάνει άσκηση, που κάνει έλεγχο του Αραβατινού. Δεν υπάρχει να δώσει εξετάσει. Εγώ είμαι. Καταρχάς, το θέμα της γραφειοκρατίας που λέμε, ήταν η γενικότερη τοποθέτηση στα έργα ότι δεν έχουν. Όχι, υπάρχει, είναι συγκεκριμένα. Μα τι τα έργα δεν έχουν γραφειοκρατία. Δεν έχουν γραφειοκρατία. Δεν έχουν γραφειοκρατία. Έχουν γραφειοκρατία, άκουσα τι είμαι. Έχουν γραφειοκρατία όπου βάζουμε 32 γάμα, όπου βάζουμε αξιολογήσεις και όπου βάζουμε τέτοιες παραμέτρους. Όπου γίνονται οι μελέτες, δεν υπάρχει γραφειοκρατία για τις μελέτες, γιατί όποιος το πει, μάλλον είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και για πες μου, πού καθυστερεί, να σου κάνω εγώ την ερώτηση τώρα. Πού καθυστερεί η γραφειοκρατία την εμπόδιση της μελέτης. Για πες του τώρα, Μαρτινού. Πάμε λοιπόν στη διαδικασία της δημοπράτησης. Γιατί δεν ξέρω, να μας πει σε καθυστέρηση ή έκκληση, να πω εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μας λες ότι καθυστέρηση ή έκκληση. Εδώ συζητάμε από την υπογραφή της σύμβασης και μετά. Πού είναι η γραφειοκρατία. Λοιπόν, όπου σε βολεύει είναι γραφειοκρατία και όπου δεν σε βολεύει δεν είναι γραφειοκρατία και ξεπεράζει μάθημα και τελειώνει. Πες μας πού σε ενοχλεί η γραφειοκρατία και πού δεν σε ενοχλεί. Επομένως, η γραφειοκρατία στο συγκεκριμένο θέμα δεν υπήρχε, σπαταλήσετε χρόνο για να φτιάξετε τη μελέτη. Πριν να φτιάξει τη μελέτη, ζητάτε αλλαγές και ζητάτε και παράταση. Εμείς θα ψηφίσουμε την παράταση. Εσείς καθυστερείτε το έργο. Και αν κάνει και καμιά στραβή και σπάσει τίποτα και γεμίσει νερό, τότε να το μην τα πούμε. Όπως τρέχαμε με τα κουμπάτα και πέσει. Λοιπόν, εδώ δεν υπήρχε γραφειοκρατία. Και σε καλό να μου πει, γιατί και κάνει τον έλεγχο και τι εξετάσει του Αραβατινού, με σπάρει και εγώ μια στιγμή. Πες μας σε ποιο σημείο σε καθυστέρησε η γραφειοκρατία στο συγκεκριμένο έργο. Απάντησε. Για απάντησε μου. Μπορώ να κλείσω, κύριε Απλή. Να μπορείτε να ξεκινήσετε, να μην τον διακόψει κανένα, σα παρακαλώ. Λοιπόν, η αναφορά όσον αφορά τη γραφειοκρατία δεν είχε να κάνει με τις μελέτες, ούτε για το συγκεκριμένο για το θέατρο, για το. Για το διάστημα είναι εδώ, γιατί το έκαμε. Όχι, περίμενε. Είπαμε ότι δεν θα κάνουμε διάλογο, κύριε Παπαδάκη. Το θέμα της γραφειοκρατίας δεν είχε να κάνει με την καθυστέρηση σε κάποια έργα με το συγκεκριμένο, με το μουσείο. Τη γραφειοκρατία όταν επικαλέστηκα, γιατί εσύ έκανε αναφορά σε άλλα έργα όπου καθυστερήσατε και μάλιστα είχε και τη φαϊνή ιδέα να κάνει αναφορά στο 1 εκατομμύριο όπου εκείνο καθυστερήσει εξαιτία τη δική σου προσφυγή. Εκεί λοιπόν είχαμε γραφειοκρατία. Γιατί έπρεπε να απαντήσουμε στην προσφυγή, έπρεπε να απαντήσουμε σε δεύτερο βαθμό πάλι στη δεύτερη προσφυγή. Και αυτό καθυστέρησε. Μα δεν είναι γραφειοκρατία, αντί η υπηρεσία του Δήμου να κάτσει να ασχοληθεί, να τρέξει τα υπόλοιπα έργα, να πρέπει να απαντάει στις προσφυγές και να ετοιμάζει τις εκκλησίες. Στον Ευρωταδείο που σου πήρε. Μα τώρα που το πήρε. Μα σε άκουσα εγώ. Όχι, όχι. Δεν σε θέλω να σε πρόνο, γιατί εσύ αναφέρθηκε στο 1 εκατομμύριο και στα άλλα έργα. Για το θέμα του μουσείου, εγώ δεν είχα καμία αντίρρηση να πω ότι δεν υπήρχε γραφειοκρατία. Τι σχέση έχει η γραφειοκρατία, εσύ την πέδευσε και την έβαλε μέσα σε αυτό που το διάλογο που είχα εγώ με τον Αραβατινό. Τι παρατάσει σου είπα. Οι παρατάσει υπάρχουν και σε αυτά που σου έλεγα. Πρώτη φορά, πρώτη φορά θα είναι παράταση. Λοιπόν, δεν είναι ό,τι θέλουμε. Παραμαστική ψηφοφορία. Καλό Γεράσιμο. Ναι, Πορτέρα Χρήστο. Ναι. Ναι, Ιωάννη Γάλε. Ναι. Ναι, Καμενέρα Δαμαντία. Ναι, Μαρκέτο Δημήτριο. Ναι. Ναι, Αραβατινό Φελίσιο.
Ναι. Μαρούλης Διονύσιος. Ναι. Ρουκοτάς Βασίλειος. Ναι. Ναι. Πετούρας Νέστο. Ναι. Συνοδηλός Φαλιάνος Ευάγγελος. Ναι. Ναι. Φαλακλός Ευάγγελος. Ναι. Ομόφωνα λοιπόν, Δαμβλιάνος Δαμβλιάνος. Ναι. Καπάτος Βασίλειος. Ναι. Προχωρούμε στο έργο θέμα ο κοινωνικός πολίτης για αθλητικού συλλόγου με την απολυμία αθλητικός όντως των συνόδων του Συμβουλίου και Συγκητής Δήματος. Ναι, είναι πρόταση του Ποσειδώνα για επιχορήγηση για 497 ευρώ πριν τα έξοδα μετακίνηση του συλλόγου όπου θα μεταβεί σε αγώνε. Βρήκαν άκρηγο το πολυβητήριο. Ναι, τι. Ναι, θα τι όλε. Είναι το γεμίζω νερό, δεν το πάει. Έτοιμο, έτοιμο. Ομόφωνα. Έτοιμο, ναι. Ομόφωνα, ναι, εμεί το. Εμείς όμως ζητάμε να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση από την πολιτεία για αυτό το σύλλογο που τόσο έχει προσφέρει εδώ. Ή για τους άλλους συλλόγους. Για όλους, για όλους συλλόγους. Ομόφωνα λοιπόν με την παρατήρηση του κυρίου Μαλιάνη. Το 8ο θέμα είναι οι εγγραφές χρεών από βιβλιοθηκούς καταλόγους κανονικής υπηρεσίας δημοτικού ζωήρου. Ναι, είναι διαγραφή χρεών σε τρεις συμπολίτες μας, όπου είχαν παραδομής χρεωθεί τα ποσά αυτά στην δημοσκόπηση των δικαιολογητικών. Αφέρω το. Το έχουμε ομόφωνα. Ομόφωνα. Και το ένα το θέμα είναι η λήψη απόφαση για ανανέωση άδειας παραγωγού από ειδών υπευθύνου εμπορίου. Είμαστε. Ομόφωνα. Καλό βράδυ. Η παράθεση για το λόγο. Για τη στέγη του πιστού. Για τη στέγη του πιστού. Αν το έχει γίνει το 32 κάποτα. Είναι εκπληκτικό σχέδιο. Δεν γίνεται αυτό. Αν θέλουν οι συνάδελφοι. Το 32 κάποτα. Καθίστε. Το 32 κάποτα ήταν. Θέλει να κάνει. Όλα τα λέγαμε. Ήταν με 32 γάμα σε όλη την Παλαιονιά. Και σε πείραξε εδώ. Σε ρωτάω, στέγη του πιστού, τι έχεις κάνει το 32 Άρη, δεν σας δίνω να δείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, στο παροκαιρί είχαμε δύο σοβαρά ατυχήματα και το ένα ήταν θανατηφόρο. Ήτανε θανατηφόρο. Πριν δύο μέρες, συμβολιανός μας, συμπολίτης μας, έπεσε λόγω έλλειψης βάρας. Ακού, στην Άγια Δέκτη. Λόγω έλλειψης βάρας ή λόγω ποτού. Ακόμα και έτσι να είναι δήμαρχε, η μπάρα έπρεπε να είναι εκεί. Έπρεπε να οδηγάει. Τώρα, ακόμα και έτσι να είναι δημάρχε, η μπάρα έπρεπε να είναι εκεί. Για να ανάβει ο νόμος, να του πάρει το δίπλωμα και το αμάξι. Αυτό το περιπατού τώρα που ακούγεται εδώ πέρα, κανονικά, δεν έπρεπε να ακουστεί. Δεν το είπα εγώ. Δεν το είπα εγώ. Δεν το είπα εγώ. Δεν ξέρω, είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Δεν το είπα εγώ. Είναι ανεπίτρεπτο. Δεν το είπα εγώ. Δεν μιλήσω ούτε για πρόσωπο, ούτε για αιτία. Τι κάνουμε με τις μπάρες. Τα τσίπουρα. Τι στο δήμα. Δεν μιλάω. Μιλάω στο όλο το σώμα ή το δήμα. Στη φυτιά του κατοίκου, αδύση στροφή, εκεί έχουμε βάλει δίκτυ, πώς το λέτε, ψαρέματος. Μιλάω για κεντρικό δρόμο, τον άξονα που συμβαίνει το Λιξούρι με τους Πετανούς. Επαρχιακό. Επαρχιακό. Απέναντι ακριβώς από το σημείο που γινόταν η πάτη τόσα χρόνια. Σε ποιο σημείο έγινε. Απέναντι από τη φάρμα. Υπάρχει στροφή πάνω στο κεφτράκι. Θα πατάει με τη γέω. Ευτυχώς που υπάρχει η πάτη δεν κλείτωσε. Δεν πήγε στο χάρτη. Η θεωρία του είναι άμερη και δεν συμπιώσει. Μετά σου πια την πάρα. Πέρασε και το μαγείο την πάρα. Δεν είναι όμως. Βέβαια, έτσι. Και τι κάνουμε με τις μπάρες, έχουμε κι άλλους θανάτους. Και δεν είναι μόνο το μόνο σημείο. Πες το δήμα. Τα έχω πει και προσωπικά το δήμα, που τα λέω και στο σώμα. Το σώμα τι να σου κάνει. Ο δήμαρχος είναι δημοτικά υπεύθυνος να κάνει πίεση. Έχει βγάλει το βραβείο, έχει βγάλει το βάζει πάνω.
η αποκατάσταση μπάρε. Είναι για μιλάει μάλλον εδώ τώρα από το αυτό. Διαβάζω. Δεν του λέγεται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κόβει το ρεπορτάζ. Δεν το κόβει το ρεπορτάζ. Γιατί δεν το κόβει το ρεπορτάζ. Γιατί δεν το κόβει το ρεπορτάζ.